Ωραία λοιπόν, αφού με ακούτε όλοι, είναι και 34, ξεκινάμε. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Δεν ξέρω αν κάποιοι με γνωρίζετε ήδη, από το περιοδικό φαντάζομαι, γιατί από εκεί απαντήσατε, ίσως προσωπικά από κάποιο άλλο σεμινάριο, κάποιον άλλο κύκλο. Είμαι ο Γιάννης ο Κανταρτζής, λοιπόν, για αυτούς που δεν με έχετε γνωρίσει. Ασχολούμαι 23 χρόνια με τις αγορές. Η ειδικότητά μου είναι τα options. Έχω περίπου 20 χρόνια τα οποία τα διδάσκω και σε επενδυτές, παλαιότερα και σε κολέγια, στους institutionals, από τη Citibank, στην οποία ήμουν στο Λονδίνο πριν από περίπου 7 χρόνια, 8, κάναμε παρουσιάσεις σε θεσμικούς για τα structured products, τα οποία αφορούσαν τα options πάνω σε FX. Γυρνώντας στην Ελλάδα λοιπόν το 2014, εκτός του ότι ξεκίνησα το περιοδικό, έγιναν και πιο έντονα τα σεμινάρια όσον αφορά σε κόσμο όπως καλή ώρα εσείς, που είτε είναι αρχάρι όσον αφορά τα options, είτε είναι πιο προχωρημένοι όσον αφορά το trading και όχι στα options. Έτσι. Παρ' όλα αυτά, έχω βρει έτσι ένα πρόσφορο έδαφος για το κομμάτι αυτό, το αντικείμενο, διότι τα options είναι κάτι το οποίο δεν το ξέρει πολύς ο κόσμος. Είναι ακόμα χειρότερα, όχι μόνο δεν το ξέρει, συνήθως έχει μια ημιμάθεια η οποία τον οδηγεί να χάνει χρήματα ενώ δεν πρέπει. Και έτσι λοιπόν αυτό το σεμινάριο σήμερα, εκτός από το αν μου επιτρέπετε το τελευταίο δίλεπτο που μπορώ να σας παρουσιάσω αν θέλετε, το κομμάτι των υπηρεσιών μου όσον αφορά το πλήρες σεμινάριο και τις δύο υπηρεσίες που αφορούν συστάσεις σε θέσεις παραγόγων και στο συνάλλαγμα, την οποία τη χρησιμοποιούμε κατά κόρον. Πριν φτάσω εκεί λοιπόν, αυτό το webinar για όσο πάρει, περίπου φαντάζομαι μια μισή ώρα, θα είναι γενικότερα για να σας δώσω να καταλάβετε πόσο σημαντικό είναι να χρησιμοποιήσετε τα options, πόσο περίεργο είναι που ο κόσμος δεν τα έχει βάλει στην επενδυτική του φαρέτρα και να δούμε λιγάκι και τις λανθασμένες αντιλήψεις που έχει ο κόσμος για τα options. Δεν θα μπω στη διαδικασία να εξηγήσω όλα τα pay-off και τα λοιπά, αλλά θέλω λιγάκι να το δούμε σφαιρικά και να καταλάβουμε γιατί πραγματικά είναι ένα ακόμα προϊόν το οποίο όμως θα φέρει το trading που έχετε σε μια απόδοση. Εγώ θέλω να πιστεύω 80%, τουλάχιστον εμείς έχουμε, και μπορώ να σας το αποδείξω αυτό γραπτός, 100% απόδοση από το Μάρτιο. Το λέω από το Μάρτιο γιατί τότε βάλαμε το κομμάτι των συστάσεων επί των options στη φαρέτρα μας. Πιάσαμε και το πάνω και το κάτω και το πλάι. Και αυτό όχι γιατί μαντέψαμε πού θα πάει η αγορά, αλλά γιατί προσπαθούμε να δούμε πού δεν θα πάει η αγορά. Έχω λοιπόν να πω ότι η πλειοψηφία χρησιμοποιεί τεχνική ανάλυση, δεν έχω κανένα πρόβλημα, αλλά το πρόβλημά μου είναι να το χρησιμοποιεί σαν το άγιο δισκοπότερο τη τεχνική ανάλυση και άρα λοιπόν να χάνει οτιδήποτε υπάρχει από πίσω. Και εγώ χρησιμοποιώ τεχνική ανάλυση. Σήμερα το πρωί είχα μια παρουσίαση στην Ισπανική τηλεόραση, είναι η αγορά στην οποία δραστηριοποιούμε. Είχα μια παρουσία εκεί πέρα εξετάζοντας το DXY και το ευρώ δολάριο μαζί με κάποιες άλλες μετοχές, τις οποίες αν θέλετε θα τις δούμε και σήμερα. Χρησιμοποιώ λοιπόν τεχνική ανάλυση. Αν θέλεις φίλε μου κλείσε λίγο την κάμερα, γιατί βλέπω εσένα. Χρησιμοποιώ λοιπόν τη τεχνική ανάλυση στο σημείο που με βοηθάει να έχω μία άποψη για το πού περίπου βρίσκεται η αγορά. Χωρίς RSI συνήθως, χωρίς οποιοδήποτε άλλο indicator, η setup, η triangle, ναι, κάποια όντως βοηθάνε, αλλά όχι στο πλαίσιο που τα χρησιμοποιεί ο κόσμος. Λοιπόν, με συγχωρείτε όσο κάνω accept. Ωραία. Έλεγα λοιπόν ότι θα δούμε τα options. Γιατί είναι πολύ σημαντικά τα options. Αυτό το πράγμα λοιπόν που κάνω και στη διαχείριση, γιατί διαχειρίζομαι κάποια χαρτοφυλάκια, άλλα μικρότερα, άλλα μεγαλύτερα στην Ελλάδα. Το εστίλ μας είναι CTA, δηλαδή Commodity Trading Advisor, το οποίο πιάνει medium term τάσεις. Δηλαδή δεν μπαίνουμε να κάνουμε intraday, δεν μου αρέσει το intraday, δεν μου αρέσουν τα πολύ γρήγορα παιχνίδια, γιατί μπαίνουμε μέσα στον στατιστικό θόρυβο, έτσι.
Δεν κατηγορώ το scalping, το intraday, οτιδήποτε κάνει ο καθένας, αν έχει βρει το edge που λέμε στα αγγλικά, τότε με γεια του, με χαρά του, είναι τέλεια. Τα options θα το βοηθήσουν να το πάει ακόμα παραπέρα. Οποιοδήποτε στυλ λοιπόν και να χρησιμοποιείτε, είτε λέγεται turtle trading, είτε λέγεται swing, scalping, οτιδήποτε, τα options μπορούν να σας φέρουν σε αυτό το 85% καλύτερη απόδοση, διότι πολύ απλά όταν εσείς χρησιμοποιείτε ένα σύστημα το οποίο είναι διαδικής φύσεως, ή θα ανέβει ή θα κατέβει. Εάν δεν χρησιμοποιείτε τα options, ή θα σορτάρετε κάτι ή θα το αγοράζετε. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να κάνετε. Έτσι δεν είναι? Εάν λοιπόν χρησιμοποιείτε το οτιδήποτε προϊόν, δεν έχει σημασία το underline. Εάν χρησιμοποιείτε λοιπόν το underline είτε για αγορά είτε για πώληση, είναι σαν να πετάτε ένα νόμισμα στον αέρα, το οποίο ή θα έρθει 50% γράμματα ή 50% κορώνα. Δεν μπορεί να έρθει κάτι άλλο. Μπορεί να έρθει κάτι άλλο εάν πετάξετε το νόμισμα 10, 20, 30 φορές. Μπορεί να έρθει 65% κορώνα και μόνο 15 τα γράμματα. Εάν όμως πετάξετε αυτό το νόμισμα χιλιάδες φορές, θα είναι 50-50. Και δεδομένου ότι θα κάνουμε αυτό το trade αρκετές φορές, άρα λοιπόν είστε σε ένα διαδικό σύστημα στο οποίο παλεύετε να νικήσετε τους άλλους που έχουν καλύτερη πληροφόρηση, μεγαλύτερα μέσα, περισσότερα λεφτά κτλ. Κτλ. Τα options έρχονται να βοηθήσουν σε αυτό το κενό. Γιατί? Διότι ενώ έχετε βρει με βάση την τεχνική ανάλυση, τη fundamental, πράγματα τα οποία χρησιμοποιώ και εγώ, σας είπα, κατά το δοκούν, φτάνει η ώρα να πείτε, OK, πώς θα εκμεταλλευτώ τον S&P που κινείται μέσα σε 100 μονάδες. Πώς θα τον εκμεταλλευτώ? Δεν μπορώ να αγοράσω μετοχές, ούτε ανεβαίνουν, ούτε πέφτουν. Δεν μ' αρέσει να παίρνω πολύ ρίσκο, δεν μ' αρέσουν τα CFDs. Δεν μ' αρέσει ενδεχομένως να παίρνω πολύ ρίσκο στο foreign exchange, γιατί είναι manipulating ή είναι οτιδήποτε. Οτιδήποτε είναι, δεν σας αρέσει, τα options έρχονται για να σας δώσουν αυτή την απάντηση. Διότι πολύ απλά, μέσω των στρατηγικών των options, μπορείτε να εκμεταλλευτείτε την αγορά σε περισσότερα από μία καταστάσεις. Δεν είναι μόνο πάνω ή μόνο κάτω. Χρησιμοποιείτε τα options, παράδειγμα, για να προστατέψετε το χαρτοφυλάκιό σας με το minimum κόστος. Χρησιμοποιείτε τα options για να εκμεταλλευτείτε τη μεταβλητότητα. Χρησιμοποιείτε τα options για να εκμεταλλευτείτε και το πάνω και το κάτω, ασχέτως που θα πάει. Θα δούμε κάποια παραδείγματα. Τέλος, χρησιμοποιείτε τα options για να παράγετε εισόδημα. Η δικιά μου λοιπόν η επιτυχία τους τελευταίους αυτούς μήνες που σας ανέφερα τα 100% αποδόσεις, και μπορεί να ακούγεται πολύ, να σας τα αποδείξω, έχω κρατημένα τα email που στέλνω στη λίστα μου, μπορείτε να ανατρέξετε πίσω στα συστήματα και να δείτε πώς ακριβώς πήγαν. Οι δικές μας λοιπόν οι στρατηγικές ήταν αυτές ακριβώς της δημιουργίας εισοδήματος με στρατηγικές τις οποίες λέγονται bull put spread, cover call, δεν έχει σημασία πώς λέγονται, σημασία έχει τι παράγουν. Το πώς λέγονται το βλέπουμε μετά ιδιαίτερα, βάση περιπτώσει, κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου. Αυτό όμως που πρέπει να καταλάβετε είναι ότι εμένα προσωπικά και τους ανθρώπους που ασχολούνται με τα options, δεν τους ενδιαφέρει πού θα πάει η αγορά, αλλά πού δεν θα πάει. Και αυτό είναι πολύ σημαντικότερο και ίσως και λίγο πιο εύκολο να το καταφέρετε. Δεν προσπαθώ λοιπόν να μαντέψω εγώ αν η αγορά θα ανέβει, αλλά με ενδιαφέρει η αγορά να κρατηθεί σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο. Δεν είναι απαραίτητο αυτό το επίπεδο να είναι μικρό και δεν είναι απαραίτητο να μαντέψω. Άρα λοιπόν, είναι τόσο χρήσιμα, γιατί ακριβώς βγαίνουμε από όλα αυτά τα συστήματα, τα Martingale, βγαίνουμε από τις πρακτικές μου αγέντες, οποίες έχουμε μάθει και δυστυχώς με δύσκολο τρόπο πολύ, η επενδυτική παιδεία στην Ελλάδα λείπει πολύ. Άρα λοιπόν, η άποψή μου είναι ότι εάν έχετε δει τα options, το option δεν είναι ένα call option το οποίο το αγοράζω γιατί περιμένω οι αγορές να ανέβουν, 90% θα είστε χαμένος. Το option δεν είναι ένα διάγραμμα το οποίο πρέπει να καταλάβω, έχει λίγο μεγαλύτερο βάθος από αυτό. Έτσι. Άρα λοιπόν, εξετάζοντας το γεγονός ότι ξεκινάω με πλεονέκτημα έναντι των υπόλοιπων συμμετεχόντων, διότι μπορεί να κάνω τεχνική ανάλυση, μπορεί να έχω το οποιοδήποτε time frame, αλλά μπορώ να εκμεταλλευτώ την αγορά όχι μόνο όταν η Apple πάει από τα 125 στα 150, αλλά και στο μεσοδιάστημα που η Apple βολοδέρνει μεταξύ 5 δολάρια, πέφτει λίγο, πέφτει η μεταβλητότητά της, ή ακόμα και αν έχω γίνει λάθος, έχω κάνει λάθος την πρόβλεψή μου, πάλι μπορώ να βγάλω χρήματα, διότι εν τέλει, όπως λέμε στα χρηματιστήρια, οι αγορές είναι mean reverting, δηλαδή έχουν μία τάση να γυρνάνε προς τον μέσο όρο των προηγούμενων ημερών ή μηνών. Άρα λοιπόν, εάν κάτι κάνει μία μεγάλη εκτέναξη προς τα πάνω ή προς τα κάτω, θα περιμέναμε να γυρίσει προς τον μέσο του, ιδιότητα την οποία έχει και η τεκμαρτή μεταβλητότητα, το οποίο
Δεν θα το δούμε σήμερα, αλλά εν πάση περιπτώσει το αναφέρω για κάποιους που έχετε μπει λιγάκι στα νερά. Εκείνο που θέλω να ξεκαθαρίσω είναι ότι το terminology, εν πάση περιπτώσει, που διαφεύγει η ελληνική λέξη, anyway, οι όροι που χρησιμοποιούμε, η ορολογία, ναι, δεν είναι τόσο πολλοί και σίγουρα δεν χρειάζεται να σας φοβίζουν, διότι διαβάζοντας τα περισσότερα αγγλικά βιβλία, και μάλιστα έχω μία λίστα για σας που θέλετε να μαθαίνετε, θα τη δούμε στο τέλος, είναι μία λίστα με τα καλύτερα βιβλία που πιστεύω εγώ, εάν τα αγγλικά σας είναι σχετικά σε ένα επίπεδο που φαντάζομαι θα είναι, να μπορείτε να τα διαβάσετε. Είναι μια λίστα που ξεκινάει από τα πιο εύκολα και καταλήγει στα πιο δύσκολα για να καταλάβετε και να εμβαθύνετε περισσότερο σε αυτό. Το θέμα είναι όμως εν τέλει ότι δεν πρέπει να νιώσετε ένα εκφοβισμό επειδή είναι πολύ δύσκολη κάποιες φορές η ορολογία της, γιατί στο τέλος πρέπει να καταλάβουμε στο τι χρησιμεύουμε. Αφού λοιπόν έκανα αυτό τον πρόλογο, θέλω να σας πω ότι τα όψιους είναι ουσιαστικά ένα probabilistic game. Είναι ένα probabilistic game γιατί πολλές φορές φέρνω σαν παράδειγμα το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο λοιπόν, το 2004 στο Euro, η Ελλάδα ήταν το outsider, ξεκινούσε τον πρώτο αγώνα με την Πορτογαλία. Για να αντιπαρατείνω λοιπόν το option περί τίνος πρόκειται, θα θυμάστε, φαντάζομαι, ότι η Ελλάδα στον πρώτο αγώνα με την Πορτογαλία, πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, οι bookers δίνανε 1 προς 250 να νικήσει η Ελλάδα. Ήταν τόσο δύσκολο το γεγονός να βγει πραγματικότητα, όπου οι bookers δίνανε 250 φορές απόδοση τα χρήματά σου σε περίπτωση που ποντάριζες εναντίον της Πορτογαλίας. Έτσι λοιπόν, νίκησε η Ελλάδα το πρώτο μάτς, έφτασε μέχρι τον τελικό με αυτά που έφτασε, να είναι καλά ο Ρεχάγκελ, και στον τελικό οι ίδιοι μπούκερ, το ίδιο αποτέλεσμα, δηλαδή στην αρχή πριν 15 μέρες, ο ένας επενδυτής πόνταρε, ας το πω σε εισαγωγικά γιατί δεν ποντάρουμε στο χρηματιστήριο, επένδυσε λοιπόν στο να νικήσει η Ελλάδα, να πάρει το κύπελο, και στον τελικό ήταν πάλι να νικήσει η Ελλάδα να πάρει το κύπελο. Μόνο που έχουν μεσολαβήσει 15 μέρες μικών και άρα ο μπρόκερ έχει φτάσει να το ποτάρει περίπου στο 1 προς 1,4. Από το 250 κατέβηκε στο 1,5. Ποια είναι η διαφορά όμως? Τελικά η Ελλάδα πήρε το κύπελο. Αυτός όμως που ποντάρισε, όπως τα καταλαβαίνετε λογικά, πριν από 2 εβδομάδες, δεν μπορεί να αμυφθεί με το ίδιο ποσοστό με εσάς που ποντάρατε, αφού είδατε ότι πέρασε 15 σκοπέλους ο Ρεχάκη. Έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν, ενώ το αποτέλεσμα είναι το ίδιο, όπως είναι ακριβώς και το διαδικό betting στο ποδόσφαιρο, το αποτέλεσμα τα options θα πρέπει να είναι διαφορετικό για αυτό που πήρε περισσότερο ρίσκο στην αρχή και διαφορετικό για αυτό που το πήρε στο τέλος, παρόλο που ποντάρουν προς την ίδια κατεύθυνση. Γιατί το λέω? Διότι εκείνο το option το οποίο επένδυε στην Ελλάδα να νικήσει πριν τον πρώτο αγώνα για να πάρει το κύπελο, είναι ένα option out of the money. Να μην χρησιμοποιήσω τις χαζές κατά μία ελληνικές αποδόσεις των όρων, λέγεται εκτός του χρηματικού του ισοδυνάμου ή εντός του χρηματικού του ισοδυνάμου. Λίγη ορολογία χρειάζεται. Εκείνο λοιπόν το option που έχει μία πολύ μικρή πιθανότητα να γίνει πραγματικότητα, είναι ένα out of the money option. Ένα option που κοστίζει τίποτα. Ο Μπούκερ θα σας έλεγε με 10 ευρώ μπορείτε να ποντάρετε. Στο τέλος όμως αυτό δεν έκανε με 10 ευρώ. Θα κόστιζε 10 ευρώ. Αν το ίδιο το φέραμε στο τέλος, θα κόστιζε 200. Έτσι, για να πάρετε τις ίδιες αποδόσεις. Ή 500 ή 1000. Άρα λοιπόν, αυτό το στοίχημα το οποίο παίρνετε στην αρχή, ξαναλέω, χρησιμοποιεί τον όρο στοίχημα, δεν είναι δόκιμος, δεν πρόκειται περί στοιχήματος, αλλά μην χρησιμοποιώ συνέχεια τον όρο επένδυση. Αυτή λοιπόν η επενδυτική απόφαση που κάνετε στην αρχή, όπου είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό νίκης, αλλά όταν έρθει πρέπει να σας αμύψει, λέγεται out of the money option. Αυτό που στο τέλος έχουμε τη σιγουριά ότι μάλλον η Ελλάδα πάει να το πάρει, είναι ένα in the money option. Κοστίζει περισσότερο, αποδίδει λιγότερο, αλλά μεγαλύτερη σιγουριά. Το λέω λοιπόν γιατί τα options έχουν ένα options chain, όπως το λέμε, και θα βγάλω τώρα ένα εξαλάκι για να δείτε. Είναι ένα options chain το οποίο δεν υπάρχει μόνο μία τιμή για να διαλέξετε. Ξεχνάω λοιπόν πλέον ότι ποντάρω ή σκέφτομαι να αγοράσω την Apple γιατί θα πάει στο 200 από το 125. Δεν έχει σημασία το που θα πάει. Εγώ θέλω την Apple να ανέβει. Έτσι. Άρα λοιπόν μπορώ να πω ότι παίρνω λιγότερο ρίσκο, μεγαλύτερο ρίσκο. Το αποτέλεσμα είναι ότι
έχω ποντάρει την Apple για να ανέβει. Θα βγάλω λίγο αυτό το εξελάκι για να σας δείξω γιατί εννοώ για το Options Chain και μετά θα το ξανά αλλάξω. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Φαντάζομαι ότι βλέπετε λοιπόν αυτό το εξελάκι, έτσι δεν είναι? Είναι η Black and Source φόρμουλα. Δεν έχει σημασία να πω ότι είναι μια VNS process, ένα Brownian method, γιατί αυτοί που το κάνανε, μάλιστα χρεοκόπησαν και το πρώτο hedge fund στον κόσμο, το LTCM, το 1997, το οποίο παρεπιπτόντως, θα σας πω και μια ιστορία, ότι όταν πήγε να χρεοκοπήσει, πήγανε στον Greenspan και του είπαν ότι εάν εγώ πέσω θα πέσει όλο το οικονομικό σύστημα. Και έτσι ο Greenspan πήγε σε όλες τις τράπεζες τότε, Morgan Stanley, Goldman Sachs, JP Morgan, και του ζήτησε να συνδράμουν. Η μόνη τράπεζα που δεν έδωσε χρήματα τότε, ξέρετε ποια ήταν? Η Lehman Brothers. Γι' αυτό και το 2008 το πλήρωσε. Λοιπόν, αυτό είναι ένα μοντέλο από πίσω, λέγεται Black and Scholes Formula, είναι ο Fisher Black και ο Myron Scholes, οι άνθρωποι που το 1973 κάνανε αυτό το μοντέλο. Δεν με ενδιαφέρει πώς το κάνανε προς το παρόν. Για κάποιον που έχει εμβαθύνει, για κάποιους φίλους που είναι παρόντες ή παρούσες που έχουν εμβαθύνει και σε πολύ εμπεριστατωμένα συστήματα φυσικής μαθηματικών, σας το λέω εκ των προτέρων, θα σας είναι πολύ πιο εύκολο να εμβαθύνετε στα παράγωγα και να τα καταλάβετε, γιατί η βάση τους είναι τέτοια. Για όλους τους υπόλοιπους κοινούς θνητούς σαν και εμένα, που δεν έχουμε τέτοιο βάθος γνώσεων στα μαθηματικά συστήματα, απλώς σας λέω ότι δεν χρειάζεται. Γιατί δεν χρειάζεται? Έχει λήξει ημερομηνία λήξης στο παράγωγο. Έτσι, όπως ίσως πολλοί έχετε κάνει τα future, που ξέρετε ότι λήγουν την Τρίτη Παρασκευή κάθε μήνα, έτσι και εδώ, λήγουν την Τρίτη Παρασκευή κάθε μήνα. Και βέβαια έχουν προστεθεί και πολλά παραπάνω, λήγουν και κάθε εβδομάδα, είναι τα weekly options. Αλλά σταθούμε στο ότι λήγουν την Τρίτη Παρασκευή κάθε μήνα. Τα παράγωγα λοιπόν προϊόντα έχουν λήξει. Και τι είναι απλώς ένα παράγωγο προϊόντα? Είναι ένα συμφωνητικό μεταξύ δύο αντισυμβαλλόμενων μερών. Έχει ημερομηνία λήξης, άρα μέσα σε αυτή τη λήξη πρέπει να γίνει η συναλλαγή, και έχει ένα συγκεκριμένο σημείο στο οποίο εσείς θέλετε να ενεργοποιήσετε το συμβόλαιο, το οποίο το λέμε τιμή εξάσκησης, που θα θέλατε να εξασκηθεί το συμβόλαιο. Έτσι. Άρα λοιπόν δεν είναι τίποτα παραπάνω από αυτό που κάνανε και πριν 400 χρόνια οι αγρότες, προστατεύοντας τη σοδιά τους, γιατί αν ο άλλος παράγει βαμβάκι, δεν ξέρω, ελαιόλαδο ή οτιδήποτε άλλο, και χαλάσουν οι καιρικές συνθήκες, προφανώς θα χάσει όλη τη σοδιά. Άρα λοιπόν αυτό θα ήθελε να το προστατεύσει. Η πρώτη μορφή, εκτός ότι οι αγρότες το κάνανε από πολλά χρόνια, σε οργανωμένη μορφή χρηματιστηρίου, αυτό γίνεται ήδη από το 17ο αιώνα στην Ολλανδία, όπου έγινε και η πρώτη κρίση της τουλίπας, να σας θυμίσω. Από τότε λοιπόν είχε ένα κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο επέτρεπε στους αγρότες να μπορούν να προστατεύουν τη σοδειά τους. Αυτό λοιπόν το πράγμα είναι το μοντέλο που βλέπετε πίσω από αυτό το εξελάκι, το οποίο είναι η Black and Scholes Formula. Εκείνο που ήθελα να σας δείξω είναι λοιπόν ότι ναι, μεν έχει ένα expiration month, που είναι 2 Οκτώβρη για το παράδειγμά μας, σε δύο εβδομάδες. Έχει την τιμή του υποκειμένου, το index price, το risk free rate, το οποίο δεν αλλάζει συχνά, ούτε κανένα, το έβαλα γιατί. For the sake of the argument, γιατί δεν μπορώ να βάλω 0, δεν θα βγει η φόρμουλα. Και το volatility, το οποίο είναι το ιστορικό volatility. Αυτό το volatility είναι άχρηστο για εμάς, απλώς πρέπει να το βάλω στη φόρμουλα, διότι είναι το volatility των τελευταίων ημερών ή όποτε πάρετε, διαιρώντας δια τις 30 μέρες, προσθέτοντας τις 30 μέρες, διαιρώντας δια τον αριθμό τους. Δεν μου λέει τίποτα αυτό. Γιατί? Γιατί είναι στην ιστορία. Είναι σαν να μου λέει, γι' αυτό σας λέω και η τεχνική ανάλυση δεν είναι το άγιο δισκοπότηρο. Η τεχνική ανάλυση βλέπει τι έγινε στο παρελθόν και δεν μπορεί να σας πει τι θα γίνει στο μέλλον. Κανείς δεν το ξέρει. Άρα λοιπόν αυτό που έγινε στο παρελθόν μπορεί να με βοηθήσει μέχρι ένα σημείο, σίγουρα όχι να μου δώσει clear indication. Αυτό που δίνει indication για το πώς θα κινηθεί το εν λόγω υποκείμενο είναι αυτό που σας ανέφερα στην αρχή, η τεκμαρτή μεταβλητότητα. Η τεκμαρτή μεταβλητότητα λοιπόν είναι εδώ αυτό το ποσοστό, το οποίο είναι σε κάθε πλατφόρμα. Εγώ συνεργάζομαι με την Interactive Brokers και την TradeStation, τους εκπροσωπώ τα τελευταία 9 χρόνια. Είχα ξεκινήσει από το Λονδίνο κάνοντας σεμινάρια για τους πελάτες τους. Και όταν ήρθα στην Ελλάδα, άρχισα να έχω δικούς μου πελάτες, των οποίων τα χρήματα διαχειρίζομαι ή δεν διαχειρίζομαι, δεν έχει σημασία. Αλλά τους εκπροσωπώ κατά αποκλειστικότητα την TradeStation, ενώ στην Ελλάδα μέσω της Interactive Brokers. Αυτό λοιπόν που δείχνει αυτό το εξελάκι είναι ότι η τεκμαρτή μεταβλητότητα είναι ένα κομμάτι που μου δίνει εμένα τη δυνατότητα να δω ακόμα και πόσες ποσοστιαίες μονάδες θα κινηθεί μέσα στη μέρα η εν λόγω μετοχή.
Το yahoofinance.com το ξέρετε. Εάν πάτε λοιπόν εκεί πέρα, μπορείτε να δείτε ένα κομμάτι που σας δίνει και το beta της μετοχής, θα το δούμε μετά γιατί σας το λέω είναι χρήσιμο, και το implied volatility, την τεκμαρτή μεταβλητότητα μιας μετοχής στο option chain που έχει. Άρα λοιπόν μπορώ εγώ να σας δείξω τον τύπο κάποια στιγμή και να σας πω ότι για το χρονικό διάστημα που θα διακρατήσετε π.χ. την Apple, το option που έχετε στην Apple θα αλλάζει η τιμή του με βάση προφανώς το τι κάνει η Apple. Το πόσο θα κινηθεί η Apple από τη μια μέρα στην άλλη, για να μην σας βάλω σε στατιστικούς όρους τύπου τυπικής απόκλησης κτλ, το πόσο θα κινηθεί εξαρτάται από την implied volatility. Ούτε και αυτό είναι 100% κάτι που μπορεί να μας δώσει, ξέρετε, στο μέλλον, κανείς δεν είναι. Αλλά μου δίνει μια ιδέα που μπορώ να σας πω εγώ με σιγουριά. Η Apple ότι σήμερα μέχρι αύριο το πολύ που μπορεί να κινηθεί είναι 3-4 δολάρια πάνω ή κάτω. Και αυτό έχει να κάνει με την τυπική απόκληση της Apple. Το οποίο όμως και πάλι δεν σας αναγκάζει κανείς να γνωρίσετε τι είναι η τυπική απόκληση, ούτε θέλω να σας διδάξω στατιστική σήμερα. Αυτό όμως που μπορείτε να δείτε είναι το πόσο εύκολα μπορείτε να το εκμεταλλευτείτε για να ξεχωρίσετε από το υπόλοιπο 97% των ανθρώπων που δεν έχουν ιδέα τι είναι τα options και συνεχίζουν να ακούνε το θείο τάκι ή να διαβάζουν την κίτρινη φυλάδα, την εκάστοτε και να νομίζουν ότι από εκεί πέρα μπορεί να βγάλουν άκρη για το πού θα πάνε οι αγορές. Το option chain λοιπόν, για να συνεχίσω από εκεί που το άφησα, είναι αυτό ακριβώς. Όλο το εξελάκι δείχνει λοιπόν ότι για διαφορετικές τιμές εξάσκησης, σας ξαναλέω, καταλαβαίνω το ανθρώπινο μυαλό μπορεί να απορροφήσει μόνο 18% από μία ομιλία, σαν και αυτήν, συγκεκριμένη ομιλία. Μπορείτε να με ρωτήσετε ό,τι θέλετε, στο τέλος έχουμε Q&A και φυσικά μετά από αυτό το σεμινάριο μπορούμε να εμβαθύνουμε με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Απλώς θέλω να σας δώσω να καταλάβετε, μην μένετε στις λεπτομέρειες προς το παρόν, αλλά να δούμε λιγάκι το zoom. Το zoom είναι λοιπόν ότι ενώ εδώ η Apple ή οποιοδήποτε, ο δείκτης αυτός συγκεκριμένος, ο S&P, είναι στις 3.250 μονάδες, ένας που θα έκανε επένδυση με future ή θα μπορούσε να πάρει ένα καλάθι των μετοχών, θα μπορούσε να το πάρει μόνο εδώ, στις 3.250. Ενώ με τα options μπορείτε να κάνετε αυτό που είπαμε με το ποδόσφαιρο το παράδειγμα, να διαλέξετε διαφορετικές τιμές εξάσκησης, οι οποίες όλες σε αυτή τη στήλη, στα call option, ποντάρουν προς τα πάνω. Και αυτό αν αγοράσετε ποντάρει προς τα πάνω και αυτό. Αυτό όμως κάνει 8 και αυτό κάνει 260. Γιατί? Διότι αυτό είναι η Ελλάδα πριν να παίξει τον πρώτο αγώνα με την Πορτογαλία και αυτό είναι η Ελλάδα στον τελευταίο αγώνα με την Πορτογαλία. Αυτό έχει πολύ μεγάλες πιθανότητες να βγάλεις λεφτά, αλλά θα βγάλεις λίγα, γιατί είναι σίγουρα. Αυτό έχει πολύ μικρές πιθανότητες να βγάλεις λεφτά, αλλά θα βγάλεις πάρα πολλά, γιατί δεν είναι σίγουρο. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Τα options στην Ελλάδα, γιατί πολλές φορές και η αγορά όταν είναι στα σπάργανά της βοηθάει. Τα options στην Ελλάδα ήρθαν το 2000, τότε που ξεκίνησα και εγώ, πήραμε τα certifications η πρώτη φουρνιά και κάναμε trading. Ήμουνα λοιπόν τότε στην BKK και στο Κονταλέξη και κάναμε trade τα options πάνω στον δείκτη το 2001, ήμουνα στην BKK τότε. Θυμάστε λοιπόν το 2001 ότι στις 9 Σεπτεμβρίου είχαμε τα αεροπλάνα. Ένα συγκεκριμένο trade, το οποίο το έχω εδώ πέρα, μπορώ να σας το δείξω μετά για να μην τρώω το χρόνο σας, ήταν ένα αρμπιτράζ που κάναμε πάνω απ' όλα στο δίκτυ, δηλαδή πουλούσαμε τον FTSE 20 και αγοράζαμε όλες τις μετοχές του FTSE 20, γιατί ήταν πιο ακριβώς από ό,τι έπρεπε. Επειδή η αγορά ήταν inefficient τότε, έτσι, δεν ασχολούνταν πολύ με τα options, ούτε καν market makers. Εμείς λοιπόν που κάναμε στο market making, μπορούσαμε να κάνουμε ένα αρμπιτράζ το οποίο πήγαινε καροτσάκι με rollover περίπου για ένα χρόνο και έδινε ένα 50%, ένα ασύλληπτο ποσό, 50% τον χρόνο risk free. Εκείνο όμως που θέλω να σας πω το σημαντικότερο, ότι ήταν από την τράπεζα, την Hellenic Bank, την Κυπριακή, είχε φύγει ο κύριος trader και είχε κάτσει ο βοηθός του. 3-4 μέρες λοιπόν πριν το δυστύχημα αυτό, ο άνθρωπος αυτός ξεκίνησε να πουλάει options, δηλαδή ξεκίνησε να παράγει εισόδημα για την τράπεζά του. Σας το λέω για να καταλάβετε γιατί δεν είναι τόσο εύκολο. Θα σας πω ότι διαγραμματικά ήταν ένα, αν με ρωτήσετε, ένα short put option, έτσι. Ξανά, μη στεκόμαστε στην ορολογία. Είναι μια στρατηγική η οποία παράγει εισόδημα και ουσιαστικά ποντάρει στο ότι η αγορά δεν θα γκρεμιστεί.
Όμως παρόλο που ήταν όλα υπέρ του αυτού του ανθρώπου, πουλώντας αυτό το προϊόν, βάζοντας χρήματα στην τσέπη του για την τράπεζα, τα χρήματα ήταν ελάχιστα, ήταν ένα 0,5 το premium για κάθε option που πουλείται. Που πουλείται. Γιατί τα options έχουν ένα premium, έτσι, όπως είναι τα ασφάλιστρα που αγοράζετε, για το σπίτι σας πληρώνεται ένα premium. Αυτή είναι εδώ, την κόκκινη στήλη. Ο άνθρωπος λοιπόν έπαιρνε τόσα, 5,27. Φανταστείτε λοιπόν, εδώ πέρα μάλλον είναι ένα put option το οποίο ποντάρει στην πτώση. Για να το βάλω λοιπόν σε όρους, είναι ότι ο S&P που είναι στο 3.400 τώρα περίπου, θα έπρεπε να πάει στο 2.900 μέσα σε 3 μέρες για να βγάλει λεφτά αυτός ο άνθρωπος. Το οποίο και έγινε με τον COVID. Έτσι. Ένα ανάλογο λοιπόν γεγονός Black Swan ήταν το 2001 τα αεροπλάνα. Θέλω να σας πω όμως ότι εμείς βγάλαμε λεφτά αγοράζοντας τα short options του ανθρώπου αυτού, αυτός που πουλάει ένα option, από απέναντι είναι ο αντισυμβαλόμενος που αγοράζει. Όχι γιατί ξέραμε προφανώς προς Θεού ότι θα πέσουν τα αεροπλάνα, αλλά γιατί το implied volatility, η τεκμαρτή μεταβλητότητα, όπως σας είπα στην εισαγωγή, είναι ένα mean reverting προϊόν, το οποίο όταν πρέπει να είναι αυτό 0,26 και είναι 0,19, είναι 5, ξέρω εγώ, ξέρω ότι υπάρχουν πιθανότητες να γυρίσει προς τη σωστή τιμή του. Ο άνθρωπος λοιπόν που βρισκόταν από την άλλη μεριά, παρόλο που ήξερε παράγωγα, παρόλο που ήταν πάρα πολύ καλός στη δουλειά του και ήξερε όλη τη θεωρία την οποία μαθαίνει σε ένα σεμινάριο, πουλούσε αυτά τα προϊόντα για να βγάλει λεφτά στην τράπεζα και να τους πει ορίστε εύκολα χρήματα, το συμβόλαιο έλεγε σε 5 μέρες. Εύκολα χρήματα σε 5 μέρες. Ναι, αλλά έκανε μόνο 2,5 ευρώ το ένα. 5 πόντους επί 5 ευρώ που ήταν ο πολλαπλασιαστής του συμβολέου του Φούτσι, ήταν 2,5 ευρώ. Έπρεπε να πουλήσει 5.000 options ο άνθρωπος για να πάρει μόλις 7.500. Για να σας δείξω λοιπόν γιατί τα out of the money options είναι αυτά τα οποία μπορούν να σας σώσουν σε καταστάσεις COVID και φυσικά μπορείτε να βγάλετε χρήματα εάν πιάσετε το jackpot, που δεν είναι αυτή η δουλειά. Η δουλειά μας είναι να βγάζουμε 1 ευρώ κάθε μέρα. Δεν είναι για να πιάσουμε το jackpot. Το jackpot είναι για τους ψεύτες και τους τυχερούς. Αυτό δεν είναι παιχνίδι τύχης. Αυτό είναι παιχνίδι στρατηγικής. 1 ευρώ κάθε μέρα, αν μπορείτε να βγάλετε, να ξέρετε ότι είστε μακροχρόνισμα κερδισμένοι κατά 99,9%. Αυτό λοιπόν είναι η ασφάλειά σας. Αυτή η ασφάλεια λοιπόν εκτινάχθηκε από το 0,5 με το που πέσαν τα αεροπλάνα σε 2 μέρες, στο 20, 4.000% πάνω. Πήγε, έκανε ψηλό μέχρι το 40 και έκατσε στο 22, διότι αν θυμάστε, δεν ξέρω αν είστε νέοι σε αυτό το σπορ, οι αγορές κάνανε ένα μείον 15, μείον 30, μείον 20, την κλείσανε 2 μέρες, αλλά είχε χάσει ήδη 700 μονάδες μέσα σε διάστημα 3 ημερών. Από τις 2.500 περίπου μονάδες είχε πέσει κάτω από τις 2. Και ενώ η τιμή εξάσκησης που είχε διαλέξει ο άνθρωπος ήταν, ας πούμε, ότι εδώ το 2.900 είναι το 1.700. Θεωρητικά λοιπόν, αν δεν πάει 1.700, δεν έχω νόημα εγώ να εκτελέσω, δεν με συμφέρει να εκτελέσω κάποια εντολή. Έχουν όμως τέτοιες ιδιότητες τα option που όταν το volatility αυξάνεται σαν παλαβό, όπως γίνεται σε περιπτώσεις μαύρων κύκνων τύπου COVID και αεροπλάνων.com κτλ., you name it, αυξάνονται με τόσο τεράστιο ρυθμό που σας αποδίδουν κέρδη της τάξης των 1000% για τέτοια μικρά νούμερα ή 100% μέσα σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Άρα λοιπόν δεν φτάνει να ξέρω εγώ ότι ένα out of the money call option ποντάρει προς τα πάνω. Πρέπει να ξέρω όλο το φάσμα για να μπορώ να βοηθηθώ. Γι' αυτό σας λέω ότι η μημάθεια είναι χειρότερη από την αμάθεια συγκεκριμένα με τα options. Αυτό που καταφέρει λοιπόν ο πολλής κόσμος να κάνει διαβάζοντας ένα βιβλίο ή σταχυολογιώντας το ίντερνετ είναι τίποτα άλλο από το να προσθέτει ένα μη αναγκαίο επίπεδο μόχλευσης πάνω στην ήδη λανθασμένη στρατηγική του. Ήδη λανθασμένη στρατηγική, γιατί ξαναλέω, βλέπει το χρηματιστήριο σαν μια διαδική πρόκληση. Ή πάνω ή κάτω. Εάν ξέρω τα options, μπορώ να εκμεταλλευτώ την αγορά με 1.000 τρόπους μέσω των στρατηγικών, γνωρίζοντας λοιπόν ότι μπορώ να αγοράσω φθηνότερα το υποκείμενο, να προστατεύσω το χαρτοφυλάκιό μου, πράγματα τα οποία θα δούμε τώρα σε λίγα λεπτά. Άρα λοιπόν η μημάθεια εδώ συγκεκριμένα είναι χειρότερη, γιατί στις μετοχές, εάν δεν ξέρετε πώς δουλεύει το split ή τα fundamental της μιας μετοχής, εντάξει, δεν χάθηκε ο κόσμος, μπορεί να μείνετε εγκλωβισμένοι 10 χρόνια, να πάρετε τα λεφτά σας πίσω. Κάκιστα, αλλά θα μπορούσε. Εδώ δεν μπορεί. Εδώ είναι τιμωρητικό. Αλλά είναι ένα
διπλής όψης, όψης σπαθί, όπως λέω. Από τη μια μεριά κόβει πολύ και από την άλλη μεριά σας προσφέρει ένα μαξιλάρι. Για να χρησιμοποιήσω και κάτι που λέω συχνά, το καταλάβετε, είναι ότι αν εγώ σας δώσω μια Ferrari και πάτε μέσα στη Βασιλεία Σοφίας και τρέχετε με 300, προφανώς κάπου θα πέσετε πάνω στη Μεγάλη Βρετανία. Δεν γίνεται να μην πέσετε. Δεν σας θέλει η Ferrari, θέλει ο τρόπος που οδηγούσατε. Πρέπει κάποιος να σας μάθει να οδηγείτε τη Ferrari. Με το πατάς στον γκάζι πάει στα 100. Ένα Renault Clio δεν πάει στα 100. Ένα Renault Clio όμως δεν κάνει αυτά που κάνει η Ferrari. Να σας το δώσω λοιπόν στο πλαίσιο που μπορώ, σε αυτή τη λίγη ώρα, είναι ότι τα options και τα futures μαζί συνδυάζονται για να σας δώσουν αυτές τις περίπου 65 διαφορετικές στρατηγικές που χρησιμοποιείτε για να βγάλετε από πάνω αυτό το άγχος πότε θα μπω και άμα τη χάσω και άμα είμαι μέσα πώς θα βγω, πώς θα προστατευτώ και γενικότερα, εν πάση περιπτώσει, η αγορά είναι σε ένα κανάλι, δεν ξέρω τι να κάνω και καταφεύγεται στην ίδια τακτική που καταφεύγουν όλοι, που είναι κανείς άλλος από τον RSI, το MACD, τα τρίγωνα, τις σημαίες, τα ανωδικά wedges και ένα σωρό άλλα τραγελαφικά και μη. Έτσι. Θα κατεβάσω λίγο αυτό για να ανεβάσω την... αυτό εδώ και να πάω σιγά σιγά στο διατάφτα. Το διατάφτα λοιπόν είναι πρώτα απ' όλα ότι ξέρετε πολύ καλά και για αυτούς που ασχολείστε και για αυτούς που προσπαθείτε τώρα να ξεκινήσετε είναι ότι η επενδυτική στρατηγική ποτέ δεν βγαίνει έτσι. Μπορεί εσείς να πιστεύετε ότι θα ανέβει, αλλά το υποκείμενο να ανέβει κάπως έτσι. Εάν ανέβει κάπως έτσι, τα stop loss πάνε περίπατο. Ή θα το βάλεις πολύ κοντά και θα χτύπησε και χάνεις γρήγορα λεφτά, ή θα το βάλεις πολύ μακριά και εν τέλει το χτύπησε μετά από πολύ κόπο, ή δεν θα το βάλεις καθόλου που είναι ακόμα πιο επικίνδυνο. Έτσι δεν είναι. Φαντάζομαι το έχετε ζήσει όλοι στο πετσί σας. Ανεξαρτήτως τα χρήματα τα οποία διαχειρίζεστε για λογαριασμό σας, μπορεί εγώ να έχω 17 εκατομμύρια που είναι το νούμερο το οποίο διαχειριζόμαστε με τους συνεργάτες μου στο Managed Account μέσω Ιρλανδίας, μπορεί να είναι τα 100.000 κάποιος προσωπικό του χαρτοφυλάκιο ή τα 5.000 γιατί ξεκινάει και θέλει να το δει. Το χρηματιστήριο, η αγορά, δεν τη νοιάζει, τη σκέγεται καρφάκι για το πόσα θέλετε να χάσετε εσείς. Διότι ακούω πολλούς βάζουν στο πλώσο, έλα μωρέ, θα χάσω 100 ευρώ και τι έγινε. Μα την αγορά δεν τη νοιάζει αν χάσετε 100 ευρώ ή 100 χιλιάρικα, καθόλου. Άρα ξεκινάμε από ένα λάθος ότι δεν είναι πόσα μπορώ να χάσω. Έχω 50 χιλιάρικα να χάσω 100 ευρώ. Όχι, έχω 50 χιλιάρικα και πρέπει να δω αυτή τη στρατηγική, ούτως ώστε αν χτυπήσει το stop loss να χτυπήσει γιατί άλλαξε η τάση ή δεν έπρεπε να είμαι μέσα σε αυτό. Όχι γιατί έλα μου ρε δε βαριέσαι, θα το βάλω εδώ, άμα δεν κάνει αυτό το κεράκι θα χάσω ένα εκατοστάρικο, δεν τρέχει τίποτα. Το εκατοστάρικο σήμερα θα είναι χιλιάρικο αύριο, με αποτέλεσμα να μην μάθετε ποτέ και να χάσετε αυτό που επιμένω και είναι το χειρότερο απ' όλα, το ομορφότερο και πιο challenging άθλημα εντός εισαγωγικών που υπάρχει, γιατί να ξέρετε ότι τα μεγαλύτερα μυαλά σε αυτόν τον κόσμο δεν πάνε στην NASA, πάνε εδώ πέρα. Έρχονται εδώ γιατί εδώ είστε ενάντια στον εαυτό σας και στην ψυχολογία σας. Σας κάνει και καλύτερους ανθρώπους, δηλαδή, αν θέλετε να το πιστέψετε. Πριν φτάσω για τα options, αυτό που αφορά τα options είναι ίσως το πιο σημαντικό κατ' εμέ γράφημα, ιδίως για αυτούς που ξεκινάνε και κατόπιν θέλω να εξηγήσω λιγάκι για το hedging. Έτσι. Αυτό γιατί, διότι όπως σας είπα, αυτή η φόρμουλα, αυτό το Black and Scholes φόρμουλα η οποία εξηγεί το πώς κινείται το pricing των options και πάλι δεν το εξηγεί πάντα, το πετρέλαιο έκανε μείον 47. Δεν ήταν tradable, αλλά έκανε μείον 47 με αποτέλεσμα να μην μπορεί το μοντέλο αυτό και κανένα άλλο μοντέλο ή ένα Monte Carlo μοντέλο που σας κάνει τη διαχείριση του ρίσκου να εξηγήσει και να καταλάβει και τώρα τι. Χαθήκανε λεφτά, περιουσίες από έμπειρους ανθρώπους, όχι από εμάς που παλεύουμε μέσα στη θάλασσα αυτή που είναι γεμάτη καρχαρίες, από τους ίδιους τους καρχαρίες. Άρα λοιπόν το μοντέλο από πίσω δίνει 5 παραμέτρους. Αυτοί οι παράμετροι είναι το πόσο γρήγορα θα κινηθεί η αγορά, δηλαδή το volatility, το αν θα κινηθεί η αγορά πάνω ή κάτω, έτσι, το υποκείμενο, και φυσικά το πόσος χρόνος απομένει. Έτσι. Μάλιστα, εάν το θέσω πλέον πάλι σε όρους ποδοσφαίρου, θα καταλάβετε, αν έχετε παίξει και κάποιο στοίχημα, ότι εάν εσείς ποντάρετε τον ΠΑΟΚ να νικήσει την Arsenal μέσα στο Emirates στην Αγγλία, στο Λονδίνο, εάν ποντάρετε ότι θα νικήσει, είναι 1:50 ενδεχομένως. Εάν όμως ποντάρετε ότι θα νικήσει και 3-0, είναι 1:80.
Εάν τους πείτε ότι το, ένα goal, το πρώτο γκολ θα μπει στο πρώτο δεκάλεπτο, 1 προς 200. Θα μπει με κεφαλιά από τη γωνία δεξιά, 1 προς 400. Πού θέλω να καταλήξω. Όσο βάζετε παραμέτρους, unknown παραμέτρους, τόσο μεγαλύτερο και δυσκολότερο γίνεται το σύστημά σας, έτσι δεν είναι. Όμως τόσο περισσότερο θα σας ανταμείψει. Εκείνο όμως που θέλω να πω ότι δεν χρειάζεται να μπείτε τόσο πολύπλοκα. Διότι από μόνα τους σας δίνουν λιγάκι την πεποίθηση ότι ήδη είστε καλύτερα από το 95% των ανθρώπων που δεν έχουν ιδέα τι είναι τα όψους. Ακόμα χειρότερα, έχουν τέτοια ημιμάθεια που μπαίνουν, χάνουν τα χρήματά τους σε μια εβδομάδα και μετά φεύγουν από αυτή την αγορά και την αφήνουν για εμάς. Αυτό το κομμάτι λοιπόν που έχω εδώ πέρα είναι για να καταλάβει ότι, ανεξαρτήτως του αν εγώ πιστεύω θα ανέβει ή θα πέσει κάτι πάνω στο οποίο αγοράζω ή πουλάω ένα option, παρεπιπτόντως το underline, το υποκείμενο αγαθό μπορεί να είναι οτιδήποτε. Δείκτης, μετοχή, συνάλλαγμα, commodities, ακόμα και η οξύτητα της πορτοκαλάδας, η έκκληση του διοξιδίου, του άνθρακα κλπ. Έτσι είναι ένα χρηματιστηριακό προϊόν. Αυτό λοιπόν που δείχνει είναι το πέρασμα του χρόνου. Ασχέτως λοιπόν αν αγοράσετε ή αν πουλήσετε, το πέρασμα του χρόνου, αγαπητοί και αγαπητές, είναι το μεγαλύτερο προσόν για αυτούς που πουλάνε options και ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος για αυτούς που είναι αγορασμένοι στα options. Εκείνο λοιπόν που πρέπει να καταλάβετε είναι ότι κερδίζονται χρήματα περισσότερο πουλώντας παρά αγοράζοντας. Όχι short selling. Δεν λέω πουλώντας short selling αναγκαστικά. Πουλώντας έναν συνδυασμό options, γιατί κάτι που μου έμαθε η Citibank στον 1,5 χρόνο που ξόδεψα μέσα στο dealing room είναι ότι στα options, when you buy something, you gotta sell something. Όταν αγοράζετε κάτι, πρέπει ταυτόχρονα να πουλήσετε και κάτι. Όταν έμπαινε μια εντολή αγοράς που κάνανε τα swaps, ας πούμε, μεταξύ των τραπεζών, γιατί οι πελάτες μας ήταν institution, και κάναμε τις αγορές για τις τράπεζες και έμπαινε η εντολή, αγόρασέ μου 10 εκατομμύρια, 10 εκατομμύρια ευρώ δολάριο ή ευρώ, τα 5 εκατομμύρια έπαιρνε αντίθετη θέση η Citibank χωρίς καν να ρωτήσει το trader. Το σύστημα δεν μπορούσε να περάσει την εντολή χωρίς να γίνει spot exchange, αυτό που λέμε στη γλώσσα μας, δηλαδή να πάρουμε την αντίθετη θέση για να καλυφθούμε τουλάχιστον κατά το ίμιση, στο Delta 50, όπως λέμε. Παρ' όλα αυτά, αυτό που είναι σημαντικό προς το παρόν να καταλάβετε είναι ότι το πέρασμα του χρόνου είναι πάρα πολύ σημαντικό, γι' αυτό και τα options ονομάζονται wasting assets. Wasting asset σημαίνει ακριβώς αυτό, ότι όσο περνάει ο καιρός, το premium που πληρώσατε, το ασφάλιστρο, μειώνεται. Εάν είστε αγοραστής, είναι κατά. Εάν είστε όμως πολιτής, είναι υπέρ σας. Γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι κατά περίπου 75 με 80% των περιπτώσεων που έχετε πουλήσει κάτι, βγάζετε χρήματα με τα options, με την κατάλληλη και σωστή διαχείριση, ενώ όταν αγοράζετε options, περίπου 9 στις 10 φορές θα βγείτε χαμένοι. Γιατί? Γιατί πολύ απλά δεν μπορείτε να πιάσετε το time. Μπορεί να πιστεύετε ότι η Tesla θα ανέβει, αλλά μπορεί να ανέβει σε ένα μήνα. Εσείς όμως έχετε λήξει στις επόμενες 2 εβδομάδες. Κάποιες φορές θα σας βγει, τις περισσότερες δεν θα σας βγει. Και όπως σας είπα, το σημαντικότερο είναι να μην κυνηγάμε την Tesla που πήγε από τα 400 στα 1500 και έκανε το split, ούτε την Apple από τα 150 στα 500 και έκανε το split, ούτε την Amazon. Αλλά πρέπει να βγάζουμε 1 ευρώ κάθε μέρα. Μπορείτε? 1 ευρώ κάθε μέρα δεν γίνεται με τον jackpot. 1 ευρώ κάθε μέρα γίνεται με συστηματικότητα, χωρίς ρίσκα, τα οποία δεν χρειάζεται να έχουν. Έτσι. Δεν θα μπω καν στη διαδικασία να εξηγήσω το risk management και money management και πόσο ποσοστό θα βάζετε σε κάθε θέση. Αυτά τα λέμε και στο σεμινάριο το οποίο κάνω εφόλης της ύλης πάνω σε αυτά. Σήμερα λοιπόν είναι για να δούμε λιγάκι το γιατί είναι τόσο όμορφα τα options. Η διαφορά λοιπόν τα options είναι όταν κάποιος παίρνει ένα option και σου λέει, ναι καλά μου είπε ο Γιάννης ότι περνάει ο χρόνος, ότι είναι υπέρ μου κτλ. Όμως δείτε ότι 120 μέρες μέχρι τις 90, δηλαδή αν πάρω ένα option που έχει λήξει 4 μηνών, δηλαδή μπορώ να αγοράσω ένα option σήμερα ή να πουλήσω ένα option, σήμερα που είναι Σεπτέμβριος, λήξεις Γενάρη του 2021. Και ακόμα παραπέρα και το Μάρτιο ενδεχομένως. Δεν τα προτιμώ, αλλά θέλω να σας πω ότι υπάρχουν. Τι γίνεται λοιπόν, τα options έχουν λήξεις κάθε τρίτη Παρασκευή του μήνα και εκτείνονται μέχρι και 1 χρόνο, ενώ υπάρχουν και τα options που ονομάζονται LIPS, τα οποία εκτείνονται και σε 2 χρόνια.
Εμείς λοιπόν κυρίως κάνουμε trading περίπου σε 30-40 μέρες out, δηλαδή η λήξη του option είναι 30 μέρες ή 40 μέρες με τα weekly options, δηλαδή να λήγει κάθε εβδομάδα του Οκτωβρίου, κάθε εβδομάδα του Νοεμβρίου. Υπάρχουν αρκετές συνδυαστικές δυνατότητες που έχετε. Αυτό λοιπόν που θέλω να σας δείξω όμως, ότι περνάει ο χρόνος μεν, βάλετε η θέση σας, αλλά τις πρώτες 30 μέρες ουσιαστικά είναι ελάχιστο. Και δεν είναι μόνο αυτό, αυτό είναι ένα at the money option. Ποια είναι τα at the money option? Όταν εσείς, το εξελάκι που έδειξα πριν, όταν είναι ο δείκτης το 3250, εσείς αποφασίζετε να αγοράσετε το option με τιμή εξάσκησης τώρα, στο 3250. Ούτε πιο κάτω, ούτε πιο πάνω. Έτσι. Άρα λοιπόν και αυτά μεταξύ τους έχουν άλλοι. Δηλαδή για τα all the money και in the money options, η γραμμή θα ήταν εδώ η καμπύλη, δεν θα ήταν εδώ. Αλλά το at the money είναι αυτό που παίρνει το μοντέλο. Έτσι. Από 90 μέρες μέχρι 60, αυτό που χάνει το option λόγω το πέρασμα του χρόνου, δηλαδή τίποτα να μην κάνει, θα σας το δείξω σε ένα άλλο εξελάκι τώρα, πώς είναι μια θέση για να το καταλάβετε, τίποτα να μην κάνει, πουθενά να μην πάει η αγορά, εσείς θα χάσετε χρήματα ή το option θα χάσει χρήματα, αν είστε αγοραστής χάνετε, αν είστε πολιτής κερδίζετε. Τις επόμενες 30 μέρες λοιπόν η καμπύλη άρχισε λίγο να γίνεται πιο κάθετη, έτσι, πιο pronounced, αλλά και πάλι δεν τρέχει και τίποτα. Από τις 60 και 30 μέρες ήδη αρχίζει η καμπύλη να γίνεται πολύ μεγαλύτερης κλίσης, με το αποκορύφωμα να φτάνει από τις 30 μέρες μέχρι το τέλος. Εδώ λοιπόν που είναι το τελευταίο δεκαήμερο, σε αυτό το κομμάτι δεν θέλετε να είστε μέσα. Δεν θέλετε να είστε μέσα, γιατί σε αυτό το κομμάτι είναι αυτό που λέμε gamma trading, είναι οι μεγάλοι, τα κεφάλια, τα institution, τα οποία κάνουν το trading, εν πάση περιπτώσει, λίγες μέρες πριν τη λήξη. Άρα λοιπόν για ένα trader σαν και εμάς, retail, δεν χρειάζεται να είμαστε εκεί πέρα. Εγώ δεν θέλω να γίνω βασιλικότερος του βασιλέως. Θέλω να ακολουθώ τον Καρχαρία και να είμαι το ψαράκι πάνω την πλατούλα του που τρώω λίγο-λίγο κάθε μέρα. Τα αποφάγια του δεν πειράζει, δεν μπορώ να τα φάω και όλα αυτά που βγάζει. Θέλω τα αποφάγια του. Κάθε μέρα και από λίγο όμως. Θέλω κάθε μέρα και από λίγο. Άρα λοιπόν εγώ θέλω, και θα απαντήσω σε ένα λεπτάκι στο chat να δω αν έχετε γράψει κάτι. Εγώ λοιπόν θέλω να είμαι στο τελευταίο κομμάτι των 30 ημερών και να γνωρίζω ότι ο χρόνος που θα περνάει θα βάλει τόσο πολύ με 2 λάμδα τη τιμή του option, το premium, το οποίο εάν εγώ είμαι πολιτής, ουσιαστικά περιμένω να περάσει ο χρόνος και να βγάλω τα λεφτά μου για κάτι που πληρώθηκα στην αρχή. Και ξέρετε γιατί. Γιατί αν πάρω τώρα ένα σωρό μετοχές χρυσού, τις οποίες επενδύω τελευταία, την Newmont, την Kinross Gold, την Pan American Silver που κάνει η Ασίμη, πράγματα τα οποία μπορείτε να τα δείτε στο YouTube, τα λέω και δημοσίως στη τηλεόραση, Ισπανία και Ελλάδα, θα σας το δείξω στο τέλος. Αυτά όμως, εάν δείτε, κάνει συν 2, συν 3, πέφτει μείον 5, μείον 2, συν 1. Τι σημαίνει όμως? Η αγορά κινείται σε ένα εύρος γύρω από το μέσο της για αρκετές μέρες, ίσως και εβδομάδες, ακόμα και αν κάνει ένα spike. Το ότι ο χρόνος μετράει ακόμα και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου υπέρ σας, είναι κάτι που πραγματικά πρέπει να το λάβετε υπόψη. Δεν γίνεται να μην το λάβετε υπόψη. Αυτή λοιπόν είναι η ομορφιά κυρίως των options, που είναι wasting assets και τα οποία πρέπει να καταλάβουμε ότι χάνουν την αξία τους με το πέρασμα του χρόνου. Άρα λοιπόν πρέπει να το πάρω σαν θετικό. Διέκοψα λίγο για να δεχτώ τον Βασίλη στην παρέα μας, τον αργοκορημένο Βασίλη, και να σας δείξω λιγάκι εδώ αυτό που σας λέω, στο πόσο σημαντικός είναι ο χρόνος. Λοιπόν, εδώ έχω ένα άλλο εξελάκι, το οποίο φαντάζομαι θα το βλέπετε. Είναι ένα Excel που κάνει extrapolate ουσιαστικά το ίδιο που βλέπετε στην πλατφόρμα της Interactive Broker, της TradeStation, το οποίο σας βοηθάει να κάνετε ένα strategy builder. Δηλαδή, σε καμία πλατφόρμα δεν θα πάτε και θα πείτε «Α, εγώ θέλω να κάνω αυτή τη στρατηγική, άρα λοιπόν πρέπει να κάνω αυτό, μετά εκείνο». Όχι, λέτε «Εγώ θέλω να κάνω ένα bull call spread», σας το βγάζει, το πατάτε, δίνετε τις τιμές και τελείωσε. Πρέπει να ξέρετε όμως από κάτω τι συμβαίνει. Όπως πρέπει να ξέρετε όταν πάτε σε μια τράπεζα, για παράδειγμα, και σας πουλάνε ένα structured product, πρέπει να ξέρετε γιατί σας το πουλάνε, ποιες είναι οι πιθανότητες να κερδίσετε, μηδαμινές σας το λέω, γιατί μόνο η τράπεζα κερδίζει, γιατί το κάνει, το discount cash flow model από πίσω που έχει, το οποίο φέρνει τα κέρδη μπροστά, τα μελλοντικά, γιατί σας λέει σε ένα χρόνο λήξη, φέρνει μπροστά τα κέρδη γιατί γλιτώνει το επιτόκιο, τα ποντάρει στα options, άμα κερδίσει κέρδισε, αν όχι σας κάνει capital guarantee
δίνοντας τα λεφτά σας πίσω. Πόσους ανθρώπους δεν έχω ακούσει. Έχω Γιάννη 100 χιλιάρικα, φοβάμαι πολύ το χρηματιστήριο. Θα πάω στο Eurema που μου δίνει ένα structured product, το οποίο για το χρυσό μου λέει, αν βγει έξω από εδώ και εδώ, εγώ θα βάλω 5%. Ναι, αλλά για να βγει έξω από εδώ και εδώ, πρέπει οι αναλογιστές, οι actuaries της Eurobank, να έχουν πέσει έξω και γι' αυτό πληρώνονται, να μην πέφτουν έξω. Άρα σας λένε ότι αν πέσει από εδώ και από εδώ, ουσιαστικά είναι μια πιθανότητα 3%. Το 97% είναι υπέρ τους, άρα λοιπόν μαζεύουν τα λεφτά σας και κάνουν κουμάντο στο κεφάλι σας. Αυτό είναι ένα παράδειγμα για να καταλάβετε ότι πρέπει να γνωρίζετε γιατί. Το ότι το κάνει ένα σύστημα δεν έχει σημασία. Το αν βάλω σε ένα κομπιουτεράκι 3x60, ξέρω ότι κάνει 180, γιατί το διδάχτηκα. Ναι, αλλά δεν πρέπει το κομπιουτεράκι. Αν το κομπιουτεράκι μια μέρα σταματήσει, πρέπει να ξέρω γιατί κάνει 3x60 κάνει 180. Έτσι. Για να μην μακρηγορώ, ένα παράδειγμα. Εδώ λοιπόν έχω μια στρατηγική, την οποία δεν έχει σημασία πώς ονομάζεται. Αυτό που έχει σημασία είναι, να σας το δείξω λιγάκι, θα κάνουμε μια στρατηγική, η οποία να είναι short, μισό λεπτάκι, να αγοράσουμε. Αυτό λοιπόν τι είναι, αυτό είναι ένα put option, έτσι είναι διαγραμματικά, επίσης αλαιοδέστε έχουμε τώρα σε αυτό, είναι ένα put option, τι είναι ένα put option, είναι ένα ασφάλιστο. Αγοράζω λοιπόν ένα ασφάλιστο, ουσιαστικά ποντάρει στην πτώση της αγοράς. Okay. Και θα περάσω μετά για να σας δείξω δύο θέσεις οι οποίες μου αρέσουν πολύ, για να καταλάβετε πρώτον, γιατί δεν αγοράζω ποτέ μόνο μετοχές και πάντα τις συνδυάζω με τα calls. Πώς μπορείτε να αγοράσετε φθηνότερα, παράγοντας εισόδημα, τις μετοχές που σας αρέσουν. Και τρίτον, πώς μπορείτε να εκμεταλλευτείτε αγορές όπως αυτήν, σταθερή προσανωδική με χαμηλό volatility, για να παράξει εισόδημα το οποίο μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε σε άλλες θέσεις. Θα δείτε μετά ότι ανοίγεται ένας καινούριος φανταστικός κόσμος, για να παραφράσω τον Aldous Huxley, που από εκεί που ποντάρατε μόνο προς τα πάνω ή προς τα κάτω, μόνο με μετοχές, ή ήσασταν θύμα κάποιας FX απάτης, προσπαθώντας να κερδίσετε τα 5-3 που κάνουν έξω trading στο foreign exchange, οι τράπεζες, οι εξπόρτες κτλ., θα δείτε ότι μπαίνετε ξαφνικά στην άλλη μεριά. Έτσι. Αυτό λοιπόν το put option, το οποίο έχει ένα χαρακτηριστικό ότι ποντάρει προς τα κάτω, θέλω να σας δείξω ότι αυτό το θέτα είναι ο χρόνος. Αυτά λοιπόν είναι οι παράμετροι πίσω από αυτό το μοντέλο που σας είπα, της Black & Scholes. Και αυτό το μείον 1,57 σας λέει τι. Κάθε μέρα που περνάει, το option που κάνει 63 points, θα χάνει 1,57 την ημέρα. Για να σας το δώσω να καταλάβετε, βλέπετε ότι εδώ πέρα η λήξη είναι 31 μέρες. Έτσι, 31 μέρες. Εάν αυτό το κάνω 30, αυτό το 63,53, εάν κάνω 30 τις μέρες, δηλαδή πέρασε μία μέρα με 1,57 θήτα, το 63,53 είναι 61,95. Είναι ακριβώς 1,30. Η ομορφιά όμως ποια είναι? Και γελάω γιατί είναι πραγματικά ομορφιά. Η ομορφιά είναι ότι αυτό έγινε 1,59. Δεν είναι πλέον 1,30. Γιατί? Μα γιατί αν σας πάω σε αυτό το γράφημα, μισό λεπτάκι, το χάσα. Έλα, καλό. Εάν σας πάω σε αυτό το γράφημα, η μία μέρα είναι εδώ, η επόμενη μέρα όμως είναι λίγο εδώ κάτω. Άρα λοιπόν το 1,35 έγινε 1,59. Την επόμενη μέρα η θέση σας χάνει 1,59. Δεν άλλαξα ούτε το underline, ούτε το volatility, ούτε το risk rate, τίποτα. Η αγορά έμεινε στα ίδια. Εάν το πάω αυτό 25 μέρες στη λήξη, δηλαδή πέρασαν 6 μέρες, το θέτα έγινε 1,73. Από 1,35, 1,59 πήγε 1,73. Κάθε μέρα που περνάει και όσο πλησιάζει προς τη λήξη, ο πόνος που νιώθετε στο premium που έχετε για το option είναι μεγαλύτερος. Βλέπετε ότι τότε ήταν 63 και τώρα είναι 53. Σε μόλις 6 μέρες έχετε χάσει 20% περίπου, 19% κέρδη. Σε 6 μέρες που συμπεριλαμβάνεται το Σαββατοκύριακο. Δεν υπάρχει. Κάθομαι το Σαββατοκύριακο και κερδίζω. Κερδίζω εάν η αγορά όντως δεν εκτιναχθεί προς τα κάπου, έτσι. Κερδίζω με την έννοια, αν είμαι πολιτής, έχω πάρει αυτό το premium και περιμένω να πάει στο μηδέν. Γι' αυτό μην αναρωτηθείτε το 63 έγινε 53. Το συγκεκριμένο το έχω αγοράσει. Αν το πουλούσα, θα ήταν μείον ένα εδώ στη φόρμουλα. 31 μέρες προς τη λήξη. 63-53 πλέον.
1,57 το θήτα, βλέπετε ότι είναι θετικό. Δεν είναι πλέον αρνητικό το νούμερο. Είναι θετικό. Γιατί? Γιατί το κερδίζω. Γιατί εγώ, εάν περάσει μια μέρα, το ίδιο είναι το τίμημα. 63,53. Τώρα είναι μείον όμως. Πριν ήταν συν. Το πληρώνατε δηλαδή. Τώρα το μείον σημαίνει ότι το παίρνω. Εδώ αν πάρω 30 μέρες, αυτό γίνεται 62. Το θέτα είναι 1,59. Είναι το ίδιο νούμερο, αλλά είναι ένα θετικό νούμερο. Γιατί ο χρόνος που περνάει για μένα τον πολιτή είναι χρήσιμος. Είναι επικίνδυνο να πουλάς options. Γι' αυτό λοιπόν σας ανατρέχω πίσω για να σας πω ότι όταν αγοράζω κάτι πρέπει να πουλάω και κάτι. Έτσι. Άρα λοιπόν η μαγεία βρίσκεται στο συνδυασμό των θέσεων. Εάν αγοράσω Apple σε spot ή αν κάνω μια θέση συνδυαστική στην Apple, πρέπει να πουλήσω και κάτι στην Apple για να με προστατέψει από τα πάνω κάτω, από το volatility, από το οτιδήποτε. Γιατί, να σας πω και κάτι, δεν είναι μυστικό. Αυτό το κάνετε για να βγάλετε χρήματα. Το κάνετε για τα παιδιά σας, αυτοί που είστε μεγαλύτεροι, για εσάς, για προσωπικό εισόδημα, αυτοί που είστε μικρότεροι. Αυτό όμως που μετράει είναι στο τέλος της μέρας να πάτε να κοιμηθείτε ήσυχοι. Να μην έχετε εξοδέψει 16 ώρες στην οθόνη, να μην σκλαβωθείτε περισσότερο από ό,τι σκλαβώνεστε. Έχω ανθρώπους πελάτες που κάθονται και περιμένουν 12 και 1 την αγορά του foreign exchange για να ποντάρουν, για να κάνουν οτιδήποτε κίνηση. Αυτό δεν είναι υγιές. Εάν έχεις φτάσει σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να δεις τι φταίει. Διότι εδώ ο σκοπός, όσο και αν το πιστεύετε, δεν είναι τα χρήματα. Ο σκοπός είναι να καταφέρετε τη μέθοδο και το συνδυασμό των εργαλείων σας να τα βάλετε σε τάξη με τέτοιο τρόπο, ώστε συστηματικά να σας αποδίδουν περισσότερο από ό,τι η αγορά. Τα χρήματα έρχονται μόνα τους. Εάν εσείς ακολουθήσετε τη μέθοδο, τα χρήματα έρχονται μόνα τους. Είναι το αποτέλεσμα όπως και να έχει. Δεν πρέπει να το κυνηγήσετε. Έτσι δεν είναι? Όπως όταν κάνετε μια καλή δουλειά, θα αμοιφτείτε με τον πόνους. Δεν χρειάζεται να τρέχετε για τον πόνους. Εάν κάνετε την καλή δουλειά, θα πάρετε τον πόνους. Έτσι. Ή θα κρατήσετε τη δουλειά σας. Άρα λοιπόν, αυτό το εξελάκι σας δείχνει ότι ενώ δεν έχει κουνηθεί το underline ή το volatility, δεν έχω αλλάξει τίποτα, το θέτα από μόνο του είναι τόσο σημαντικός παράγοντας που σας επιτρέπει να κερδίσετε ακόμα και αν έχετε κάνει λάθος. Okay. Για να τα κατεβάσω λίγο για να πάμε. Έχετε κάποια ερώτηση να κάνω ένα ελληματάκι εδώ αν θέλετε στο chat κάτι? Όχι. Να ρωτήσω κάτι ήθελα. Λοιπόν, εκτός αν δεν το βλέπω, δεν νομίζω. Σε αυτή την παρουσίαση λοιπόν, δεν θέλω να εμβαθύνω στα future, θέλω όμως να σας δώσω ένα παράδειγμα το οποίο, ξαναλέω, ορμόμενος από ότι εγώ προσωπικά έχω 3 παιδάκια, θέλω να πηγαίνω σπίτι, να αφήνω τη δουλειά πίσω, να μην αγχώνομαι εάν γίνει κάτι στις 10 τη νύχτα και πρέπει να κάνω adjust τις θέσεις μου. Άρα λοιπόν το δικό μου το στυλ είναι αυτό συγκεκριμένο. Και αυτό είναι και το στυλ το οποίο προτείνω στη λίστα των ανθρώπων που επιπληρωμής με ακολουθούν για να παίρνουν αυτά τα recommendation. Θα σας το αναφέρω στο τέλος. Εάν σας ενδιαφέρει, νομίζω έχει νόημα να το δοκιμάσετε δωρεάν στην αρχή. Αυτό λοιπόν που λέει εδώ πέρα είναι ότι η θεωρητική τιμή του future, έτσι, αυτό που κάνετε το συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης, είναι η spot συν κάτι άλλο. Δηλαδή η spot, χάνω τα μερίσματα, παίρνω το επιτόκιο και για πόσο καιρό το κρατάω. Δεν θέλω να εμπλεκώ. Απλώς σας το λέω ότι η spot σε σχέση με τη future είναι το ίδιο πράγμα, αλλά είναι ή σε κατάσταση premium ή σε κατάσταση discount. Όταν το future είναι πιο ψηλό από τη spot, είναι λογικό, γιατί ένα ευρώ σήμερα δεν αξίζει το ίδιο με ένα ευρώ σε ένα μήνα. Διότι υπάρχει ο τόκος. Ένα σινάρ εις την νη, μας έλεγαν στο γυμνάσιο, αν θυμάμαι καλά, είναι ο ανατοκισμός. Άρα λοιπόν, ένα ευρώ σήμερα, το time value of money που λέμε, δεν είναι το ίδιο με ένα ευρώ σε ένα μήνα. Έτσι. Άρα λοιπόν, αυτό είναι και το θέμα του future όταν βρίσκεται σε discount ή σε premium. Μεταξύ των μηνών δε, και αυτό σας το λέω γιατί το trading, ας πούμε, στο πετρέλαιο είναι σε σχέση με τους μήνες τους, αλλά μεταξύ των μηνών πάλι ισχύει το ίδιο, ότι το Σεπτέμβριο κάτι δεν μπορεί να είναι το ίδιο ακριβό με τον Οκτώβριο. Το Οκτώβριο θα είναι πιο ακριβό, αφού έχει μέσα του ένα μήνα για να γίνει η πρόβλεψή μας. Έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν η σχέση όταν ο Οκτώβριος είναι πιο ακριβός από το Σεπτέμβριο, που είναι και η σωστή, η λογική, είναι μια σχέση contango στην αργό μας, ενώ όταν γίνεται ανάποδα είναι μια σχέση backwardation. Επίσης υπάρχουν άλλα στοιχεία, δεν μπορώ να τα αναλύσω όλα σήμερα, όπως ο VIX, ο δείκτης φόβου, ο οποίος δεν είναι αυτό που λένε
να δω σε ποιο επίπεδο είναι, αν είναι στο 30, είναι στο 40. Όταν έχει αρχίσει να εκτινάσει το VIX, χαίρο πολύ, σημαίνει ότι ο κόσμος φοβάται, αγοράζει πολλά όψιον, γιατί ο VIX δείχνει για 30 μέρες το ρίσκο των όψιον στον S&P. Έτσι. Ωραία, οκ. Okay. Άρχισε ξαφνικά ο κόσμος να πανικοβάλλεται. Ναι, αλλά έχει γίνει. Είναι άχρηστη πληροφορία όταν έχει γίνει. Ο VIX όμως, εάν ξέρετε αν είναι σε contango ή backwardation στην κανονική του φάση και το δείτε ξαφνικά να αλλάζει, όπως το term structure of interest rates, το οποίο άλλαξε το Γενάρη του 2000, μιλάω για τα ομόλογα, όταν τα κοντινής λήξης ομόλογα γίνανε πιο ακριβά από τα μακρινής λήξης, σηματοδοτώντας ότι υπάρχει πολύ μεγαλύτερο ρίσκο στο short term, και έγινε λοιπόν το dot-com bubble για 2,5 χρόνια μας ταλαιπώρησε. Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν, το VIX, η καμπύλη του VIX είναι σε contango ή σε backwardation και πριν τον COVID γύρισε μετά από πάρα πολλά χρόνια με τουλάχιστον 4 μονάδες διαφορά. Γύρισε ανάποδα. Άρα λοιπόν, πράγματα τέτοια που αφορούν και άλλα, π.χ. μέταλλα στο χρυσό που τόσο πολύ της μόδας είναι, και ένας αδαής ενδεχομένως επενδυτής θα αγοράσει χρυσό γιατί διαβάζει κάπου ότι είναι inflation hedge, πολύ καλά, θα αγοράσει χρυσό, μπορεί να μην ξέρει ότι είναι ότι η τιμή του εξαρτάται από την κίνηση του δολαρίου, γιατί είναι εκπεφρασμένος σε δολάρια. Ακόμα και να το ξέρει αυτό, αυτό μπορεί να μην είναι, μπορεί να έχει ένα decoupling, δηλαδή να μην ακολουθεί ή να ακολουθεί την τιμή του δολαρίου. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αποκλείεται να ξέρει αυτό που σας είπα μόλις τώρα. Άρα, λοιπόν, δεν θα μπορεί να πάρει μια απόφαση διαφορετική. Εάν θέλω να κάνω κάτι διαφορετικό, πρέπει να σκεφτώ και διαφορετικά. Έτσι δεν είναι? Αυτά είναι μόνο παραδείγματα που σας λέω, είναι δεκάδες τα παραδείγματα. Απλώς διαλέγω τα πιο χτυπητά για να καταλάβετε ότι οδηγείτε με σπαρτάκι και θέλω να σας βάλω μέσα στη Φεράρι, η οποία θέλει να τη μάθει να την οδηγεί κανείς. Έτσι. Αυτό το φιτσαράκι λοιπόν, το απλό, ακόμα και αυτό δεν το χρησιμοποιούσανε σε αυτή την, ας πω, την άσχημη περίοδο του COVID για περίπου 1,5 μήνα που είδαμε τη χειρότερη κρίση μετά το 1987. Έτσι δεν είναι? Αυτή λοιπόν η πολύ απλή εξίσωση σας δίνει τον αριθμό των future που πρέπει να πουλήσετε για να προστατευτείτε από την πτώση. Γιατί γίνεται αυτό? Επιτρέψτε να πάρω λίγο το καφάκι. Γιατί γίνεται αυτό? Λοιπόν, εάν εγώ υποτεθήσω έχω ένα χαρτοφυλάκιο, δεν έχει σημασία πόσο είναι το χαρτοφυλάκιο. Δεν γνωρίζω από παράγωγα, άρα δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω τις δεκάδες στρατηγικές που προσφέρουν τα παράγωγα, όχι ποντάροντας προς τα κάτω για να μην μας φωνάζουν και σορτάκιδες, αλλά εκμεταλλευόμενοι την πτώση. Εγώ δεν σας λέω να εκμεταλλευτείτε την πτώση. Εγώ σας λέω να προστατέψετε το χαρτοφυλάκιο. Διότι αν χάσετε το χαρτοφυλάκιο, χάσατε τα πάντα. Εγώ στους ανθρώπους που κάνω σεμινάρια και διδάσκω το πώς να το κάνουν σωστά, ελπίζω, είναι ότι αν χάσετε το χαρτοφυλάκιο, χάνετε την ευκαιρία για τα επόμενα 60 χρόνια της ζωής σας να βγάλετε χρήματα και να αποκτήσετε αυτό που λέμε οικονομική ελευθερία. Οι περισσότεροι νομίζουν ότι η οικονομική ελευθερία είναι να σταματήσουν να δουλεύουν. Προς Θεού, περισσότερο δουλεύουμε. Το θέμα είναι ότι δουλεύετε για σένα και απολαμβάνετε τη ζωή σας όπως τη θέλετε, στα μέτρα σας. Δεν είναι αμαρτία στο Θεό λοιπόν να έχετε ένα χαρτοφυλάκιο το οποίο να το αφήσετε να σας το πάρει ένας COVID και μάλιστα ακόμα πιο εκνευρισμένοι να σας το γυρίσει στο γρηγορότερο rebound της ιστορίας και να λέτε τώρα τι έκανα. Να χάσετε 50%, θέλετε 100% να το βγάλετε. Από το 100 στο 50 είναι 50% πτώση. Από το 50 στο 100 είναι 100% άνοδο. Πονάει πάρα πολύ, δεν ξέρω αν το ζήσατε, εύχομαι όχι. Αυτό όμως που θα σας προστάτευε είναι αυτή εδώ η διαφάνεια. Αυτή η διαφάνεια τι λέει? Αν έβαζα το portfolio value, δηλαδή ένα χαρτοφυλάκιο το οποίο ενδεχομένως ακολουθεί κατά ένα ποσοστό κάποιον δείκτη, είναι σίγουρο ότι δεν μπορείτε να πάρετε τις 500 μετοχές του δείκτη, αλλά αν πάρετε τις 5, ξέρετε ότι είστε στο 60% μέσα, το ίδιο και με τον Nasdaq. Άρα λοιπόν, το ίδιο και με την Ελλάδα. Δεν αναφέρω την Ελλάδα γιατί δεν ασχολούμαι. Είναι ένα αγκανιάν. Θα ασχοληθούμε 2 εβδομάδες, θα βγούμε, θα κάνουμε λίγο trade, αλλά μέχρι εκεί, όπως κάνουν εξάλλου και οι ξένοι, και αφήνουν τους υπολείπους να μαλώνουν μέσα και να ασχολούνται ακόμα με την Μπέλα, τον Τιτάνα και τον Μυτιλινέο και τα άλλα παιδιά, για να παραφράσω και το τραγούδι. Αυτό λοιπόν που είναι ένα πραγματικό χρηματιστήριο είναι ότι μου επιτρέπει να μπαίνω όποτε θέλω, όπου θέλω, ανά πάσα στιγμή και να διαχειριστώ το χαρτοφυλάκιό μου τον καλύτερο τρόπο όπως το διαχειρίζεται ένα hedge fund με τα δισεκατομμύρια. Εάν βάλετε λοιπόν, ας πω, 50.000 στο portfolio value,
Βάλετε το δείκτη από κάτω τον οποίο ακολουθείτε με τον πολλαπλασιαστή του. Έχει ένα πολλαπλασιαστή ο δείκτης. Γιατί είναι σε μονάδες. Εάν πω ο DAX έχει. Ο DAX έχει ένα πολλαπλασιαστή 25 ευρώ. Δεν μιλάω για CFDs, μιλάω για futures. Έτσι. Εάν έχει 25 ευρώ πολλαπλασιαστή, και τα CFDs μπορεί να το κάνετε, ο πολλαπλασιαστής είναι ένα. Ένα CFD είναι ένας πόντος. Στον DAX ο κάθε πόντος είναι 25 ευρώ. Άρα λοιπόν, για να βρω οι 13.000 του DAX, πόσα χρήματα είναι, 13.000 επί 25 είναι 2, 13, 26, 5, 65, 325. 325.000 ευρώ κοστίζει ένα συμβόλαιο του DAX. Έτσι λοιπόν μπορώ να βρω πόσο κοστίζει χρησιμοποιώντας τον πολλαπλασιαστή του. Έτσι. Το αποτέλεσμα τι είναι όμως. Το αποτέλεσμα είναι ότι εγώ μπορώ να βγάλω ένα number of contracts και να πω χρειάζομαι δύο συμβόλαια για να προστατέψω το χαρτοφυλάκιό μου από οτιδήποτε έρθει. Εγώ δεν σας λέω να μαντέψετε. Θα σας δείξω λίγο και πώς, τέλος πάντων, κάναμε λίγο την ανάλυση αφότου ήρθε η πτώση η αρχική από τον COVID και γιατί βγήκαμε από την αγορά. Αυτό αφορά πλέον action price. Στην τεχνική χρησιμοποιούμε και λίγο το Fibonacci μέχρι εκεί. Παρ' όλα αυτά, για να μην σας μπερδεύω. Εάν εγώ λοιπόν θέλω να χετζάρω το χαρτοφυλάκιο, αυτό το κομμάτι που είναι το σημαντικό είναι το beta. Το beta λοιπόν είναι ο ρυθμός αντίδρασης του χαρτοφυλακίου μου ή της μετοχής μου σε αυτό που κάνει η αγορά. Εάν έχω ένα beta 1,4, σημαίνει ότι η μετοχή μου είναι πιο επιθετική. Άρα λοιπόν, αν ανέβει η αγορά 10%, η μετοχή μου θα ανέβει 14. Okay. Άρα λοιπόν, το beta όμως, λανθασμένα οι περισσότεροι τι κάνουν. Το υπολογίζουν πάλι σαν ένα απλό, δηλαδή προσθέτουν το πλήθος των παρατηρήσεων και το διαιρούν για τον αριθμό τους. Δηλαδή, τρεις μετοχές, προσθέτω τα τρία βέτα, διαιρώ δια τρία. Το οποίο είναι λάθος. Γιατί οι μετοχές έχουν ένα συγκεκριμένο βάρος μέσα στο χαρτοφυλάκιό σας. Αν λοιπόν έχετε 20% της μετοχής, το οποίο έχει ένα βέτα 1,4, πρέπει να κάνω 0,20 επί 1,4, να προσθέσω την άλλη μετοχή που έχει ένα βάρος ειδικό, μισό επί, ας πούμε, μία μετοχή 0,90 βέτα, δηλαδή είναι μία μετοχή αμυντική, όταν η αγορά ανεβαίνει, δεν ανεβαίνει τόσο πολύ, συνήθως τα utilities, έτσι, ρεύε, ION, waste management και όλα αυτά, συν το υπόλοιπο 0,30 της μετοχής που έχει ένα beta, ας πούμε, 1. Δηλαδή είναι το beta της αγοράς. Στατιστικά, για να σας πω για αυτούς που ασχολείστε, είναι η κλίση μίας γραμμής 45 μοιρών. Αυτή είναι πάντα 1. Το aggressive χαρτοφυλάκιο θα είναι εδώ, το defensive χαρτοφυλάκιο θα είναι από κάτω. Τι γίνεται λοιπόν, αυτό είναι το beta του χαρτοφυλακίου, το οποίο βγαίνει, ας πούμε, στο 1,1. Παράδειγμα. Το beta του χαρτοφυλακίου βγαίνει με το ειδικό βάρος. Είναι αυτό που βάζω εδώ πέρα. Εάν εγώ βάλω λοιπόν το beta του χαρτοφυλακίου, μου βγάζει δύο συμβόλαια. Γιατί σας το λέω όλο αυτό. Δεν χρειάζεται καν να μπω στα options για να σας εξηγήσω ότι στον COVID, μετά που ξεκίνησε η πτώση, εγώ δεν σας λέω να το μαντέψετε. Χάσατε 300 μονάδες, 400, 500. Από το 3.400 είναι 2.900. Κάποια στιγμή λέτε, αδερφέ, εδώ κάτι γίνεται. Σε δύο μέρες πέφτει σαν παλαβό. Εγώ ήδη έχω χάσει 23%, δεν πρέπει να προστατευτώ. Η απόφαση ποια είναι? Η πρώτη απόφαση είναι ότι πουλάω όλο το χαρτοφυλάκιο με το ρίσκο να χάσω όλη την κίνηση στο γυρισμό. Δηλαδή, να πουλήσω όλο το χαρτοφυλάκιο, να ξοδέψω πολλά χρήματα σε προμήθειες, πέφτει 1.000 μονάδες, είστε πολύ χαρούμενος, αλλά και στην άνοδο των 1.000 μονάδων δεν μπαίνετε. Δεν μπαίνετε γιατί φοβάστε. Στην αρχή ξεκινάει και λες, αποκλείεται, αυτό είναι ένα dead cat bounce. Συνεχίζει στις 2.500 μονάδες, λέτε, θα περιμένω. Συνεχίζει 2.800, δεν το πιστεύετε, λέτε, αποκλείεται να κάνει τέτοιο rebound τόσο γρήγορα. Πηγαίνει 3.000, πηγαίνει πάνω από εκεί που τα πουλήσατε και τελικά προφανώς μετά λέτε, δεν μπαίνω, γιατί τώρα είναι πιο ψηλά. 3.300 δεν μπαίνω, αποκλείεται, είναι τρελή. 3.420, ξέρετε τι κάνετε. Παίρνετε την απόφαση και λέτε, δεν γίνεται. Τώρα θα μπω. Αποκλείεται να μην μπω. Και φυσικά εκεί τι κάνει η αγορά, ξαναπέφτει. Είναι λοιπόν τόσες πολλές φορές το έχουμε δει, έτσι, το οποίο γιατί να το κάνετε αυτό και να μην κάνετε αυτό που σας λέω εγώ. Στις 2.900 λοιπόν, δεν πουλάω το χαρτοφυλάκιο, άρα τα κόστη μου είναι 0.
πουλάω δύο συμβόλαια χετζάροντας έτσι σχεδόν 100% όταν πέφτει η αγορά, πέφτει το χαρτοφυλάκιό μου, ανεβαίνει η αξία των συμβολέων που έχω πουλήσει σχεδόν κατά το ίδιο ποσοστό. Λέω σχεδόν γιατί δεν έχετε τον δείκτη κατά 100% σύγκριση. Και τι γίνεται λοιπόν, πέφτει η αγορά 500 μονάδες, πέφτει 700, πήρε το future 700, είστε στο 0. Είναι πολύ πιο εύκολο να αποφασίσετε ανά πάσα στιγμή να έχετε ένα χαρτοφυλάκιο το οποίο μπορείτε να ξεχάσετε το hedging, να κλείσετε τα συμβόλαια και να έχετε πίσω τις μετοχές σας. Στο διατάφτα, κοιμηθήκατε ήρεμος, πληρώσατε ελάχιστα, $5 και φυσικά έχετε την ψυχολογική ηρεμία να μπορείτε να μπείτε ξανά εκεί που η ανάλυση σας επιτρέπει, χωρίς το ψυχολογικό βάρος που έρχεται από πίσω και σας έρνει, ότι κι άμα μπω τώρα και τα ξαναγοράσω και μετά να ξαναπουλήσω τι και πώς. Είναι ένας φθηνός, αποδεδειγμένος και εύκολος σχετικά τρόπος και ακόμα δεν σας έχω μιλήσει για τα options. Άρα λοιπόν, το hedging, που σημαίνει προστατεύω το χαρτοφυλάκιό μου, είναι αυτό για το οποίο φτιάχτηκαν τα παράγωγα, αν θέλετε, στην αρχή, έτσι. Και μετά εξελίχθηκε σε μια σπέκουλα, η οποία, εντάξει, χρησιμοποιώ τη λέξη σπέκουλα, έτσι, όχι κερδοσκοπία δηλαδή, όχι τη λέξη ποντάρισμα ή οτιδήποτε άλλο, γιατί περί αυτού πρόκειται. Okay. Πάμε να σταματήσω λιγάκι με την οθόνη και να σας δείξω αυτό που σας είπα. Για τις σχέσεις. Θα σας δώσω λοιπόν δύο παραδείγματα, αφού σας έδωσα να καταλάβετε, ελπίζω, το πόσο σημαντικά είναι και πόσο διαφοροποίηση προσθέτουμε σε αυτό που κάνετε. Και να σας πω, ας πούμε, μία θέση η οποία είναι ένα short put. Καμία σημασία δεν έχει πώς λέγεται. Επίσης, προς το παρόν, καμία σημασία δεν έχει γιατί το σχεδιάζω έτσι. Απολύτως. Αυτό μαθαίνετε. Ένα short put, λοιπόν, είναι αυτό το πράγμα. 120 της Apple. Φανταστείτε, λοιπόν, ότι εσείς θέλετε να πάρετε Apple. Έτσι, πολύ ωραία. Εσείς και οι μισοί φίλοι. Εάν η Apple κάνει trade εδώ, στα 200, δεν λέω ότι κάνει τώρα, έτσι. Εσείς όμως θέλετε την Apple στα 120. Και αν ας μην το κάνω τόσο μακριά, ας το κάνω 180. Η Apple λοιπόν κάνει trading εδώ. Εγώ θέλω να πάρω την Apple όταν πάει 180. Γιατί έκανα την ανάλυση μου, γιατί για αυτούς που κάνετε τεχνική ανάλυση, ο MACD περνάει κάτω από εκεί, πάνω από το ένα, ο RSI. Δεν έχει σημασία. Δεν το κρίνω αυτό, έτσι. Ο καθένας διαλέγει όπως νομίζει. Αλλά το αποτέλεσμα είναι πώς το εκμεταλλεύεται. Εσείς τι θα κάνετε λοιπόν, εάν δεν γνωρίζετε τη χρήση των options, το μόνο που μπορείτε να κάνετε είναι να βάλετε μια εντολή limit, μια εντολή αγοράς. Στο 180. Εάν δεν πάει ποτέ, δεν θα πάρετε ποτέ Apple. Happy days. Εγώ όμως, που ξέρω τα options, αυτό που μπορώ να κάνω είναι να πουλήσω ένα συμβόλαιο, ένα δικαίωμα πώλησης. Πουλάω ένα δικαίωμα πώλησης, έτσι. Πουλάω ένα δικαίωμα πώλησης σημαίνει ουσιαστικά αγοράζω. Δηλαδή, εγώ όταν είναι η Apple 200 και θέλω να την πάρω στα 180, αυτό που θα κάνω είναι θα πουλήσω ένα δικαίωμα πώλησης το οποίο μου δίνει εισόδημα. Παράγει εισόδημα. Το premium αυτό το ασφάλιστρο το κερδίζω. Δεν έχει σημασία. 50. Το κερδίζω. Τι περιμένω. Όσο η Apple είναι από τα 180 και πάνω, την τιμή δηλαδή που θέλω να πάρω, όσο δεν πέφτει από τα 200 στα 180, εμένα μου μένει το 50 στην τσέπη. Και επειδή σας έδειξα ότι όσο περνάει ο καιρός, χάνει αυτό, άρα θα κατεβαίνει η καμπύλη εδώ, μετά από 20 μέρες εδώ, μετά από 30 μέρες εδώ, μέχρι να φτάσει στο τέλος, 0. Εάν λοιπόν κατά τη διάρκεια ζωής του option η Apple πέφτει, αλλά δεν πέφτει τόσο, βλέπετε, πέφτει 190, 182, 210, δηλαδή, εάν είναι σταθερή, κερδίζω. Εάν πέσει λίγο, κερδίζω. Εάν ανέβει πολύ, κερδίζω. Πότε χάνω μόνο. Χάνω θεωρητικά εάν πέσει κάτω από εδώ. Δηλαδή, αν πέσει, πού είναι το εδώ, 130. Γιατί, συγχωρέστε με, σας παρακαλώ.
Κύριε Ράπτη, είμαι σε ένα σεμινάριο, θα σας πάρω μετά αν μπορώ. Εντάξει, να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Το 180-50 είναι αυτά που πήρα. Άρα, κάτω από το 130 χάνω. Χάνω όταν αυτό είναι στον αέρα, δηλαδή έχω πουλήσει, αλλά χωρίς να τη θέλω. Άρα, λοιπόν, το 98% των options δεν έχει physical delivery. Δηλαδή, δεν κάνω εγώ trading options για να μου δώσει εμένα τη μετοχή. Μπορώ όμως, και δεν έχω πρόβλημα, εάν η Apple πάει στα 170, στα 110, συγγνώμη, στο παράδειγμά μας, ναι, είμαι χαμένος. Ναι, αλλά εγώ την Apple την ήθελα στα 130. Άρα δεν είμαι χαμένος. Την ήθελα. Μέχρι να πάει η Apple εκεί, εγώ έχω κερδίσει ποιος ξέρει πόσα τέτοια 50. Άρα λοιπόν το ίδιο με ένα παράδειγμα που έκανα παλιότερα στο GREC, το ETF της Ελλάδος που διαπραγματεύεται στην Αμερική. Ήτανε λοιπόν στα 8,5, στα 9 δολάρια, θα ποντάραμε Ελλάδα. Ήτανε τότε που ήταν η Ελλάδα από τις 700 μονάδες και πήγε 1,000. Έτσι, νομίζω πέρσι τέτοιο καιρό περίπου. Άρα λοιπόν, αντί να ποντάρω εγώ να αγοράσω τον GREC με την αβεβαιότητα που έχει η Ελλάδα, τι κάναμε. Πουλούσαμε τον GREC τέτοια πράγματα. Το GREC λοιπόν, αν ήταν 9, το πουλούσαμε στο 7. Λέω εντάξει, άμα πάει στο 7, θέλω να αγοράσω, αφού πιστεύω ότι θα πάει 1,000. Ανέβαινε τον GREC. Ανέβαινε η Ελλάδα, πουλούσαμε εμείς. Κρατούσαμε το premium, έφτανε η λήξη τους και τελικά το premium έμεινε στην τσέπη μας. Πώς μπορείτε να το κάνετε αυτό χωρίς τα options? Έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν, το να πουλάω δικαιώματα πώλησης, εάν δεν θέλω το υποκείμενο, είναι μια στρατηγική ρίσκου, την οποία σας το λέω, μπορούμε να την αναλύσουμε σε δεύτερο χρόνο. Αλλιώς έχει ανάλυση. Αλλά το ρίσκο είναι να πέσει πιο κάτω και είναι μεγάλο το ρίσκο. Έτσι. Όμως εγώ αν τη θέλω, δεν είναι μεγάλο το ρίσκο. Όπου πάει, στο μηδέν μπορεί να πάει, εγώ θέλω την Apple. Τελείως. Μπορείτε στον διάμεσο να το πουλήσετε, να κλείσετε θέση, να κάνετε ό,τι θέλετε. Αλλά συγκριτικά, εάν αγοράζετε τη μετοχή στο 130, είναι το ίδιο. Στο 130 θα πάρετε τη μετοχή. Εγώ όμως, στο διατάφτα, μέχρι να πάει 130, βγάζω λεφτά. Εσείς όχι. Έτσι. Για να δούμε ένα άλλο παράδειγμα. Πάλι με την Apple. Το οποίο λέγεται Covered Call. Δεν μας ενδιαφέρει γιατί. Θα το δείτε βέβαια γιατί. Στο μικρό διάγραμμα που εγώ εκμεταλλεύομαι για να σας δείξω τι και πώς, η Apple είναι στα 180. Πολύ ωραία. Δείτε λοιπόν γιατί το 180 είναι η τιμή στην οποία αγοράζουμε και οι δύο. Η τιμή ενός χαρτοφυλακίου long, συγγνώμη, η πορεία του είναι έτσι διαγραμματικά. Okay. Άρα λοιπόν και εσείς παίρνετε Apple, και εγώ παίρνω Apple. 100 κομμάτια ο καθένας. Ναι, ωραία. Εσείς λοιπόν μένετε με την Apple, παρακαλάτε να ανέβει. Αν πέσει, την παντρεύεστε για λίγο καιρό, για πολύ καιρό, ανάλογα το trading του καθενός. Εγώ λοιπόν έχω μάθει να πω, when you buy something, you've got to sell something. Και τι είναι εδώ η πώληση? Η πώληση είναι ένα call option, το οποίο διαγραμματικά φαίνεται έτσι. Ξεχάστε το γιατί, μαθαίνετε, είναι εύκολο αυτό. Αυτό που δεν μαθαίνετε είναι να κάνω optimize τη χρήση τους. Στρατηγικές μαθαίνετε. Τι γίνεται λοιπόν? Εγώ πούλησα ένα call option, αυτό εδώ, αυτή είναι η τιμή εξάσκησης, αυτό το κόκκινο που σας έδειξα πριν στο εξελάκι, το κόκκινο το premium, αριστερά η στήλη. Πούλησα ένα call, δηλαδή πούλησα το δικαίωμα να αγοράσω, που σημαίνει ότι τι? Ποντάρω ότι ουσιαστικά αυτό πείτε ότι είναι το 200. Ότι η Apple δεν θα πάει πάνω από τα 200. Ναι, αλλά δεν ποντάρω ουσιαστικά. Προστατεύω τη θέση μου και ταυτόχρονα κερδίζω όσο κερδίζετε κι εσείς, αλλά έχω και άλλες τρεις περιπτώσεις όπου εσείς τα χάσετε ενώ εγώ θα βγάλω λεφτά. Να δούμε γιατί. Όταν πουλάω κάτι, όπως πριν, που σας έδειξα στο... Θα το κάνουμε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Εδώ λοιπόν πριν στο εξελάκι αυτό, που πιστεύω το βλέπετε, αυτό είναι το call. Αν είναι αυτή η Apple που υποτεθείστε, ας πούμε, συγγνώμη, εγώ στην Apple εδώ πέρα, αυτό το premium είναι 20. Ας πούμε λοιπόν ότι είναι 20. Εγώ έβαλα στην τσέπη μου 20 πόντους. Okay. Τι σημαίνει αυτό? 20 πόντους σημαίνει ότι έβαλα στην τσέπη μου, έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν εγώ ουσιαστικά, κύριοι, έχω αγοράσει την Apple που 160. Χωρίς ρίσκο. Θα σας εξηγήσω γιατί. Πάμε να δούμε τα σενάρια. Πού πάει η Apple? Εγώ λοιπόν, εφόσον αυτό και το ζωγράφισα πάνω στον άξονα το θετικό,
Εφόσον εγώ παίρνω 20 μοναδούλες επί 100, γιατί το κάθε option είναι 100 μετοχές. Άρα 20 επί 100 είναι 2.000. Εδώ λοιπόν που πήρα εγώ το 20 μονάδες, το 20 δολάρια, εδώ 180 πάει στο 160. Άρα λοιπόν εμένα ουσιαστικά γιατί είναι 160, διότι αν η Apple πάει στο 190, πάμε να δούμε. Τι κερδίζετε εσείς? 10. Την πήρα το 180, πήγε 190. Λέω, στη λήξη τους, έτσι. Εγώ κερδίζω 10. Φυσικά κερδίζω 10. Εγώ πήρα τη μετοχή αυτό, 180 πήγε 190. Κερδίζω και 20. Φυσικά κερδίζω και 20. Γιατί όταν είναι κάτω από το 200, ο αγοραστής, ο αντισυμβαλόμενος σε αυτό το option, δεν τον συμφέρει να το εξασκήσει. Γιατί τι είπε αυτός? Αυτός πήρε το ρίσκο ή πήρε ένα ποντάρισμα, στο πω, να αγοράσει την Apple από 200 και πάνω, όταν πάει 200. Μα άμα δεν πάει 200 και είναι 190, δεν θα εξασκήσει το συμβόλαιό του. Θα πάει να το πάρει από την αγορά φθηνότερα, 190, χαζός είναι. Άρα λοιπόν, για μένα, μένω στην τσέπη. Άρα ένα σενάριο, εγώ είμαι 10 συν 20. Εσείς είστε μόνο 10. Εάν η Apple μείνει στα 180, δεν κουνηθεί. Ανέβη και κατέβη και έκλεισε στα 180 σε αυτές τις 3 εβδομάδες. Εσείς είστε στο 0, εγώ είμαι στο 0 και 20. Γιατί? Γιατί πάλι το option είναι άχρηστο. Εάν η Apple πέσει στα 160, εσείς είστε στο μείον 20, γιατί την πήρατε 180 και έπεσε, εγώ είμαι στο 0. Πάλι κερδισμένος είμαι. Εάν η Apple πέσει κάτω από το 160, πάντα θα χάνετε εσείς 20 περισσότερο από εμένα. Εάν η Apple πάει 200, εγώ έβγαλα 20, εσείς βγάλατε 20 και εγώ πήρα 20 επιπλέον. Και από το μόνο σημείο και μετά που χάνω είναι όταν η Apple φεύγει από το 200 και πάνω, όπου σιγά σιγά αρχίζω και δίνω πίσω το 20άρικο μέχρι να φτάσει 220. Κατά τα 220 και πάνω, εσείς κερδίζετε, εγώ όχι. Δεν χάνω όμως. Αυτό στα οικονομικά λέγεται opportunity cost of capital, λέγεται κόστος ευκαιρίας, διαφυγών κέρδος, με λίγα λόγια. Άρα λοιπόν εγώ, ξαναλέω, σε κάποιον μου το δείχνω, γιατί να πάρετε Apple ή την οποιαδήποτε Apple και να περιμένετε να ανέβει 100 δολάρια και να μην κάνετε κάθε 3 εβδομάδες αυτό το πράγμα το οποίο σας αποφέρει κέρδος χωρίς ρίσκο. Γιατί το λέω χωρίς ρίσκο? Μα γιατί αν η Apple πέσει και γκρεμιστεί, θα χάνατε και από την Apple. Έχετε τη δυνατότητα να το κλείσετε, να το επαναγοράσετε. Αλλά το χωρίς ρίσκο είναι ότι έχω. Εάν είναι σταθερή, κερδίζω παραπάνω. Εάν ανέβει λίγο έως αρκετά, κερδίζω παραπάνω. Εάν πέσει λίγο, συγγνώμη, κερδίζω παραπάνω. Ή χάνω λιγότερα, αν θέλετε. Πιο κάτω το 160. Ο μόνος τρόπος να χάσω είναι το διαφυγόν κέρδος. Μα δεν είναι να χάνω. Κλείνω αυτό. Ανοίγω καινούριο. Πιο πέρα. Στα 220 της Apple. Γιατί να μην το κάνω? Εάν το ξέρατε, δεν θα το κάνατε. Θα μου πείτε μετά, Γιάννη, ναι, αλλά ποιο είναι το exercise price που να διαλέξω? 200, 180, 210, γιατί εδώ είναι ένα παράδειγμα. Υπάρχει ένας τρόπος, ένας μπούσουλας. Γιάννη, 30 μέρες, 2 εβδομάδες ή 5. Εκεί επισέρχεται το κομμάτι του πόσο γρήγορα χάνει το time value. Αυτό που σας έδειξα με την καμπύλη, αλλά δεν είναι μόνο το time value. Υπάρχουν και τα υπόλοιπα Greeks που λέγονται, γιατί έτσι λέγονται, τα οποία έχουν μια καμπύλη κανονικής κατανομής με έναν μέσο όρο και στα τυπική απόκριση, γιατί αυτό είναι, το οποίο είναι έτσι η καμπύλη τους. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να ξέρω πώς κάνουν interact όλα αυτά, για να μπορώ να σας πω αν θα πάω 30 μέρες, 60 μέρες ή λιγότερο. Άρα λοιπόν αρχίστε και μπαίνετε στο νόημα ότι δεν έχει και μεγάλη. Δεν έχει μάλλον μεγάλη σημασία, με συγχωρείτε, το αν θα πάρω in the money, out of the money αυτό το μήνα, τον επόμενο μήνα και πώς θα τα συνδυάσω. Το σημαντικότερο για να θυμάστε είναι τρία πράγματα. Τα options είναι wasting assets, άρα ο χρόνος είναι υπέρ μου. Το άλλο είναι ότι με συγχωρείτε, ήρθε μια ερώτηση και αφαιρέθηκα. Ο συνδυασμός τους είναι ότι πρέπει να αγοράσω κάτι και να πουλήσω κάτι ταυτόχρονα και φυσικά ότι πρέπει να βγάζω λίγο κάθε μέρα. Με ρωτάει λοιπόν η Γεωργία εδώ κάτι privately, δεν ξέρω, κάποιος άπειρος τα options πώς ξεκινάει.
Κάποιος άπειρος τα options, Γεωργία μου, πώς ξεκινάει? Ξεκινάει με το να βάζει αυτές τις στρατηγικές σε ένα στο puzzle, αλλά προφανώς ξεκινάει κάνοντας ένα σεμινάριο με έναν άνθρωπο, δεν λέω με μένα, κάντε τον όποιον θέλετε. Έτσι. Φαντάζομαι ότι σήμερα ήρθατε εδώ για να το ακούσετε. Στο τελευταίο τρίλεπτο, τετράλεπτο θα σας πω και τι ακριβώς προσφέρω εγώ, αλλά θέλει μια καθοδήγηση. Θέλει μια καθοδήγηση πριν ξεκινήσετε, διότι αν το ξεκινήσετε μόνοι σας, σίγουρα θα χαθούν λεφτά. Και δεν είναι ότι θα χαθούν λεφτά, είναι ότι θα το παρατήσετε. Αυτό είναι αμαρτία στο Θεό. Ότι θα το παρατήσετε. Θα χάσετε μια ευκαιρία τα επόμενα 40 χρόνια να βγάζετε χρήματα από την αγορά. Τώρα είστε 40, όταν θα είστε 60 ή κάποιοι που είστε 20, θα έχετε παιδιά, τα παιδιά θα έχουν ανάγκες, το χαρτοφυλάκιό σας θα μεγαλώνει, γιατί ξέρετε πολύ καλά αυτό που είπε ο Μπάφετ, ότι ο ανατοκισμός είναι το ένατο θαύμα του κόσμου. Δηλαδή, όταν εσείς αρχίσετε και αποταμιεύετε από τώρα, στην αρχή δεν έχει διαφορά όταν βάζετε χρήματα, μετά όμως η καμπύλη, και εδώ περίπου είναι τα 15 χρόνια, η καμπύλη γίνεται τόσο πολύ απότομη, exponential, εκθετική, και εκεί φαίνεται το αποτέλεσμα. Όταν εσείς ξεκινάτε να επενδύετε και έχετε μάθει να επενδύετε σωστά από τα 30, 25, 40, δεν ξέρω τι, στα 55 σας ή ανάλογα, συν 15 χρόνια, έχετε κάνει τέτοιο χαρτοφυλάκιο, το οποίο με τη δύναμη του ανατοκισμού θα ανέβει εκατοντάδες φορές, εξασφαλίζοντάς σας αυτό ακριβώς που θέλετε. Δεν θα βγει αύριο. Αλλά ακόμα και να είστε short-term trader και να ψάχνετε γρήγορα αποτελέσματα, δεν μπορείτε να το αγνοήσετε το κομμάτι των options. Αυτό λοιπόν που λέω, ότι όταν είσαι άπειρος στα options, κάνεις ένα σεμινάριο με κάποιον που γνωρίζει να σου διδάξει τα options. Διότι δεν είναι να μπω στο ίντερνετ και να διαβάσω 5 σελίδες. Πιστέψτε με, το έχουν κάνει πολλοί. Δυστυχώς, τους έχει βγει πάρα πολύ άσχημα. Σας το λέω γιατί εγώ ξεκίνησα έτσι. Βέβαια, εγώ το έκανα δουλειά. Έχω 23 χρόνια που κάνω trading, τα 20 από αυτά σε options. Αλλά και εγώ ξεκίνησα όπως εσείς. Ξεκίνησα λοιπόν με τον άσχημο τρόπο. Έχασα με τον άσχημο τρόπο. Έτσι. Και μετά κάθισα και είπα πώς ακριβώς θα μπορέσω να κάνω αυτή τη δουλειά σωστότερα. Ένα ακόμα κομμάτι, τελευταίο, δεν θέλω να σας κουράσω με πολλές στρατηγικές, είναι όμως αυτή η στρατηγική, την οποία θα σας στείλω στο email από τη λίστα των συστάσεων που κάνω, γιατί όπως σας το λέω, ακόμα και αυτοί που έρχονται και παρακολουθούν το σεμινάριό μου, ακόμα και αυτοί που διαβάζουν από το ίντερνετ, ακόμα και αυτοί που ξέρουν κάτι από τα options, πολλές φορές, οι 9 στους 10, έρχονται με μια απορία. Πότε να χρησιμοποιήσω τη συγκεκριμένη στρατηγική? Πώς να διαλέξω το underline, το αν θα ανέβει ή θα πέσει Apple, πώς να το ξέρω? Πώς ακριβώς ξέρω πώς επηρεάζει η τεκμαρτή μεταβλητότητα ή οτιδήποτε άλλο? Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία εγώ τα βάζω σε μία λίστα, στη σύσταση, ας το πω, και ουσιαστικά δημιουργούμε στρατηγικές όπως αυτή που θα πω τώρα, σταματώντας το εδώ για να σας δείξω και πώς το διαλέγω. Εδώ λοιπόν, χωρίς να σας δείξω πώς προκύπτει, αυτή η στρατηγική λέγεται Bull Put Spread. Τι κάνει ένα Bull Put Spread? Σας το εξηγώ γιατί θα σας στείλω ένα email μετά για να δείτε ότι το έχω συστήσει σε αυτή τη λίστα. Η στρατηγική μου λοιπόν τους τελευταίους 4 μήνες δεν ήταν να προβλέψω πού πάει η αγορά. Ήτανε λόγω των earnings, των αποτελεσμάτων που βγάζανε οι εταιρείες. Είχανε αρκετό ενδιαφέρον, αρκετό volatility κτλ. Άρα λοιπόν, είχε ενδιαφέρον να τα αναλύσεις και από την θεμελιώδη πλευρά. Από τη θεμελιώδη λοιπόν πλευρά, εταιρείες όπως η McDonald's, η Pfizer, η Merck, εταιρείες που έχουν retail stores, pharmaceuticals, οι οποίες παλεύουν για το εμβόλιο και όλα αυτά. Άρα λοιπόν, είχαν νόημα. Ακόμα και εταιρείες εξόρυξης χρυσού όπως η Newmont, και εν τέλει ακόμα και το 20ετές ομόλογο το αμερικάνικο, το οποίο διαπραγματεύεται σαν ETF με σύμβολο TLT, το οποίο επίσης σορτάραμε για να πάρουμε το εισόδημα. Και όταν λέω σορτάραμε, δεν ποντάραμε στην πτώση. Κάναμε περίπου αυτό. Δηλαδή, αυτή είναι μια θέση πώλησης η οποία παράγει εισόδημα, αλλά ποντάρει σταθερά προς ανωδικά. Γιατί εάν διαλέξεις εδώ πέρα να κάνεις την κίνησή σου, το ρίσκο σου είναι από εδώ μέχρι εδώ είναι το break-even, αυτή είναι η χασούρα και αυτό όλο είναι το κέρδος. Με λίγα λόγια, εάν αυτό είναι η Apple, ας πούμε, στα 180, εγώ όσο η Apple μένει από τα 180 και πάνω, μου μένουν αυτά τα χρήματα στην τσέπη.
Εάν η Apple κατέβει μέχρι τα 160 που ήταν το break-even που είδαμε εμείς, απλώς δίνω τα χρήματα πίσω. Δεν χάνω τίποτα. Χάνω όταν η Apple πέσει πιο κάτω, αλλά χάνω μόνο αυτά. Δηλαδή είναι δεδομένο το πόσο χάνω. Άρα λοιπόν, εγώ σας δίνω μία στρατηγική που αντί να μαντέψετε πού πάει η Apple και να την αγοράσετε με ό,τι ρίσκο μπορεί να ενέχει αυτό και σίγουρα κάνοντας αυτό που κάνουν οι υπόλοιποι 10 που κάθονται δίπλα σας, άρα λοιπόν, όπως και να έχει, θα είναι με το ίδιο αποτέλεσμα, έτσι δεν είναι. Σας λέω, πάρτε την Apple, ποντάρετε την Apple για πάνω, παράγοντας εισόδημα. Όσο η Apple είναι από εδώ και πηγαίνει πάνω, σας μένουν τα χρήματα. Όσο είναι λιγάκι μεταξύ 160-180, σας μένει μέρος των χρημάτων. Και από εδώ και κάτω χάνετε κάτι το οποίο το ξέρετε από πριν. Είναι μεγάλο θέμα, μεγάλη δουλειά να το ξέρετε από πριν. Εγώ δεν σας λέω εδώ πέρα να πάρετε ρίσκο. Παίρνετε το μεγαλύτερο ρίσκο με τον τρόπο που κάνετε trading μέχρι σήμερα. Το μεγαλύτερο ρίσκο που παίρνετε είναι να την αντιμετωπίσετε την αγορά ως ένα διαδικό τρόπο. Δεν είναι να μην το κάνετε. Είναι αυτό που κάνετε. Γιατί δεν σας διαχωρίζει. Δεν πάω καν στα λάθη της διαχείρισης ρίσκου και χρημάτων που κάνουν οι περισσότεροι, έτσι. Πάω στο ότι πραγματικά πρέπει να είναι στη φαρέτρα σας κάτι το οποίο σας κάνει να κοιμάστε όμορφα, να διαχωρίζετε, ας το πω, ήρα από το στάρι, για να μπορείτε να επενδύσετε. Φαίνονται πολλά και υπερβολικά αυτά που λέω. Δεν χρειάζεται να τα μάθετε απέσως. Σίγουρα όμως χρειάζεται κάποιον να σας τα δείξει, αν θέλετε φυσικά. Και σίγουρα γιατί. Διότι the hard way χάνονται πολλά λεφτά. Δεν είναι μετοχή που την πήρα, την έκατσα και 10 χρόνια μπορώ να περιμένω. Έτσι. Δεν είναι. Και δεν υπάρχει λόγος. 10 χρόνια θα μπορέσετε να κάνετε μια δουλειά, την οποία σίγουρα θα μπορείτε πολύ καλύτερα να πάρετε πίσω τα λεφτά σας γρήγορα. Να σας δείξω λοιπόν τώρα λίγο για την... Συγγνώμη λίγο, με συγχωρείτε, δεν ψάχνω το διάγραμμα. Έτσι. Αυτή η στρατηγική εδώ πέρα, για να κλείσω για τα options, αυτό εδώ που μόλις... Για να κάνω share screen. Αυτό λοιπόν που μόλις σας έδειξα, σχηματίζεται, μπορείτε να το κάνετε και εσείς στην πλατφόρμα, επίσης μπορώ να βοηθήσω αν σας ενδιαφέρει πάλι για την Interactive Brokers, αλλά αυτό που έκανα εδώ πέρα είναι ένα συνδυασμός put options, δηλαδή δικαιωμάτων πώλησης. Αυτός ο συνδυασμός τι κάνει, να το κάνω μεγάλο, ουσιαστικά πουλάω ένα put option εδώ πέρα 3.800 και αγοράζω ένα put option 3.700, 31 μέρες, ορίστε. Είναι ακριβώς το ίδιο γράμματα, το ίδιο διάγραμμα που έκανα, το ίδιο προφίλ, το payoff που λέμε, και όπως βλέπετε εδώ, κερδίζετε 30 μονάδες, είναι μείον, το παίρνετε γιατί είστε πολιτής, και ότι είστε πολιτής το ξέρετε γιατί το θέτα είναι 0.32. Κάθε μέρα που περνάει, χάνει ο αγοραστής το θέτα κατά 0.30, εσείς το κερδίζετε. Αύριο το θέτα θα είναι 0.50, εσείς το κερδίζετε. Άρα λοιπόν, για να μην επαναλαμβάνομαι, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Να πάω λιγάκι... Συγγνώμη λίγο, σας κάνω. Να πάω στο κομμάτι, το παράδειγμα, εκτός που θα σας στείλω το email, με συγχωρείτε, το οποίο θα δείτε το fundamental ανάλυση από πίσω, αλλά να σας δείξω ένα παράδειγμα. Από το YouTube μπορείτε να δείτε που έχω συστήσει το χρυσό, το ασίμι, κάποια είναι στα ισπανικά βέβαια, τα περισσότερα ίσως θα έλεγα, αλλά έχω μια συνέντευξη στο Action 24 πριν από 1,5 μήνα που κατέβηκα Αθήνα, εν μέσω κορονοϊού, μου κάναν τη χάρη και πήγα στο στούντιο. Μπορείτε να την παρακολουθήσετε στο YouTube, θα σας το δείξω. Αλλά αυτό που ήθελα να πω είναι, παράδειγμα, για τον DAX ή για τον S&P εδώ πέρα. Αυτό λοιπόν είναι ο S&P, όπως βλέπετε, στο 3404 πριν την πτώση, αφού έκανε το χαμηλό 2.74, και στο 2.930, το οποίο ήταν το σημείο, το inflection point, δηλαδή το σημείο που από εκεί και πάνω ξεκίνησε την καινούργια ανωδική του πορεία. Δύο πράγματα χρησιμοποιώ. Το ένα είναι το Fibonacci, το οποίο πολλοί θα μου πούνε, Γιάννη, ανεξάρτητα από το τραβάς, άλλα νούμερα βγάζει έτσι, άλλοι αλλιώς, θα σας πω, έχετε δίκιο, όμως εάν το δουλέψεις λίγο παραπάνω, μαζί με κάποιο συνδυασμό βγάζει ένα νόημα. Θα σας δείξω αμέσως δύο διαγράμματα, τα οποία... Τα είχα δείξει σε ένα σεμινάριο το Μάιο που έκανα στα ισπανικά, αλλά είναι ακριβώς αυτό το διάγραμμα που με βοήθησε εμένα να πω ότι από αυτό το σημείο και πάνω, από το 2.930,
λίγο πιο πάνω εδώ στο 3050 ήταν, πρέπει να ξαναμπούμε στην αγορά. Γιατί εγώ βγήκα στην αγορά εδώ, στις 3000 περίπου, έχασα όλη την πτώση, έχασα όλη την άνοδο και το σύστημά μας έβαλε ξανά εδώ. Για ποιο λόγο? Ο λόγος είναι λοιπόν, όταν κάνετε το Fibonacci από τα υψηλά στα χαμηλά, σας βγάζει αυτά τα πολύ γνωστά επίπεδα 61,8 κτλ. Το 61,8 λοιπόν είναι τόσο σημαντικό γιατί αυτό είναι ένα διάγραμμα με ratio. Ξέρετε λοιπόν, το έχω εδώ, one day. Είναι ένα διάγραμμα με ratio, άρα λοιπόν είναι OK, είναι στατιστικά σημαντικό, αλλά όχι τόσο πολύ. Εκείνο λοιπόν που δείχνει είναι ότι η θεωρία λέει και για το Fibonacci και πρακτικά ότι όταν περνάει πάνω από το 61,8 που είναι αυτή η γραμμή διατυπωμένη, κάνει πράξεις, γυρνάει λίγο προς τα κάτω για να επιβεβαιώσει και μετά κάνει νέο υψηλό εδώ πέρα, που συγκεκριμένα είναι στις 3.000, τότε όλη αυτή η κίνηση περιμένεται να τελειώσει μέχρι και το 3.404 που το έκανε, που είναι η αρχική του κίνηση. Δηλαδή, από το 61,8 με λίγα λόγια πηγαίνει στο 100%. Το ημερήσιο διάγραμμα μου λέει κάτι, ναι, αλλά μπορεί να μην μου λέει τόσα πολλά. Πάντως, εάν το 61,8 εδώ που το βλέπω το περνάει, χτυπήσει το 3, κάνει πιο πάνω και υψηλότερο, εγώ μπαίνω, όπως και έκανα. Εάν ανοίξω όμως το άλλο διάγραμμα, το οποίο είναι το ωριαίο, θα δείτε ότι ήδη το έκανε αυτό εκείνη τη μέρα. Άρα λοιπόν στο ωραίο διάγραμμα, χωρίς να είμαι μάντης, είδα το υψηλό, είδα και το χαμηλό. Έγιναν αυτά, δεν τα τράβηξα εγώ και μετά ήρθε η τιμή. Έγιναν. Αυτό λοιπόν είναι το Μαρτίου, εδώ είναι που σταμάτησε το Μάιο και εδώ πέρα ήταν αυτό ακριβώς που σας έδειξα στο 61,8. Ήδη στο ωραίο διάγραμμα ο S&P είχε ανέβει από το 61,8, γύρισε να κάνει retest, έσπασε αυτό το υψηλό και άρχισε να ανεβαίνει προς τα πάνω. Σε αυτό το ωραίο βέβαια είναι πολύ κοντά, είναι στις 2.966, αλλά μου δίνει ένα σημάδι ότι υπάρχει δυνατότητα πραγματικά να πάω. Εάν διάβαζα τα νέα θα πω ανέβηκε 700 μονάδες, αποκλείεται να ανέβει από εδώ, δεν υπάρχει περίπτωση, είναι τρελό αυτό που συμβαίνει. Κλείνει τα αυτιά και βλέπεις τα στοιχεία. Το πώς θα το κάνεις trade μετά από εδώ, εφόσον ξέρω ότι θα ανέβει ο S&P, κάποιος θα αγόραζε μόνο μετοχές, θα αγόραζε μόνο συμβόλαια. Εμείς ποτέ. Θα αγοράζαμε μετοχές και συμβόλαια, χετζάροντας τις θέσεις μας και δημιουργώντας ένα προφίλ το οποίο σε μικρό χρονικό διάστημα και έναντι ενός εύρους τιμών μας δίνει ένα ικανό εισόδημα, τόσο ώστε να μην έχω θέμα με το ρίσκο και να παίρνω λίγα κάθε εβδομάδα. Το ίδιο παράδειγμα είναι στο DAX, το οποίο όμως είναι αρκετά σημαντικό. Φαντάζομαι ότι βλέπετε. Συγγνώμη, να το μικρύνω γιατί. Γιατί είναι σημαντικό? Διότι έχω να σας πω ένα νέο, που μάλλον το ξέρετε, ίσως κάποιοι να το έχετε ζήσει στο πετσί σας. Η αγορά, τα χρηματιστήρια, αντιπροσωπεύει μια τεράστια απάτη προσαρμοσμένη στην εκάστοτε νομοθεσία. Θα το ξαναπώ. Η αγορά και τα χρηματιστήρια αντιπροσωπεύει μια τεράστια απάτη προσαρμοσμένη στην εκάστοτε νομοθεσία. Γιατί το λέω? Κανείς εκεί έξω δεν θέλει να σας δώσει λεφτά. Αντιθέτως, θέλουν τα λεφτά σας. Θέλουν τα λεφτουδάκια σας να μπορούν οι market makers να κάνουν το χετζάρισμά τους. Θέλουν τα λεφτουδάκια σας να μπορούν να σας φορτώνουν μετοχές όταν εσείς νομίζετε ότι είναι φθηνές. Τα λεφτουδάκια σας να μπορείτε να αγοράσετε τα κομμάτια τους στα υψηλά, που αυτοί τα αγοράσανε στα χαμηλά, και πολλές πολλές ιστορίες. Θα μου πείτε, Γιάννη, δεν είναι black or white. Συμφωνώ, είναι γκρι. Αλλά σίγουρα αυτό το σπόρο εδώ που λέγεται χρηματιστήριο δεν είναι για ανθρώπους με προβλήματα καρδιάς και ιδίως όταν προσπαθείτε να εκμεταλλευτείτε το στατιστικό θόρυβο σε εισαγωγικά μέσα σε λίγες συνεδριάσεις. Εγώ λοιπόν που είμαι άνθρωπος που τα βλέπω σε πιο μεγάλο time frame, έβλεπα τον DAX, πήγα λίγο πίσω και λέω, κοίτα να δεις, έκανε ο DAX εδώ. Γιατί ο DAX είναι το αδερφάκι του S&P. Έκανα λοιπόν και τη συγκεκριμένη ανάλυση. Ο DAX το Γενάρη του 18 έκανε αυτό το υψηλό και το COVID, το Μάρτιο του 20, έκανε ένα νέο υψηλό. Τι γίνεται λοιπόν? Αυτό στη τεχνική ανάλυση ονομάζεται false breakout, το οποίο είναι ένα δείγμα. Είναι ένα δείγμα για να μου πει ότι ξέρεις τι, προσοχή. Δηλαδή έσπασε το υψηλό, γκρεμίστηκε, δεν συνέχισε εδώ πάνω, γκρεμίστηκε. Άρχισε να πέφτει, να πέφτει, να πέφτει, να πέφτει, να πέφτει. Να γίνεται αυτό που έγινε. Έχω ένα σημάδι. Το άλλο σημάδι ποιο είναι? Εάν τραβήξω από αυτό το χαμηλό σε αυτό το υψηλό, το Fibonacci, από εδώ μέχρι εδώ,
είναι από τις 10.200 μονάδες περίπου μέχρι τις 12.800. Είναι περίπου 2.500 μονάδες το πρώτο impulse, το πρώτο κύμα που έκανε ο Φιμπονάτσι. Έπεσε μετά, αλλά δεν έπεσε κάτω, πιο κάτω από αυτό το χαμηλό, αλλά σταμάτησε πιο πάνω. Χωρίς να ξέρω εγώ ότι θα σταματήσει εκεί. Σταμάτησε όμως και συνέχισε. Τραβώντας λοιπόν από εδώ το Φιμπονάτσι, χωρίς να ξέρετε, παρόλο που εδώ και πάλι ξέραμε, δηλαδή το είδαμε ότι έγινε εδώ το υψηλό, τραβώντας το Φιμπονάτσι και φτάνοντας τους μέχρι το υψηλό, πρώτον θα δείτε ότι αυτή η κίνηση από εδώ ως εδώ είναι σχεδόν ίδια με αυτήν από εδώ ως εδώ. Αυτό λέγεται second impulse και αυτές οι 2.500 μονάδες, θα δείτε πολύ καλά ότι από τις 11.100, 11.200, 2.500 μονάδες, πάμε περίπου 13.5, τα νούμερα είναι ενδεικτικά, και άρα είναι περίπου εκεί που σταμάτησε ο S&P και ο DAX. Με δύο πράγματα, χωρίς να βάλω MACD, περίεργα σχήματα, διαγράμματα να μπερδεύω την ανάλυση, RSI, Moving Average και ένας θεός ξέρει τι άλλο, πολύ απλά, καινούργιο υψηλό σε μακροπρόθεσμο διάγραμμα, το οποίο μετά γκρεμίστηκε ο δείκτης, έρχεται να με επιβεβαιώσει ο Φιμπονάτσι που κάνει second impulse, όπου προβάλλει την ίδια ακριβώς απόσταση, δεν χρειάζομαι κάτι άλλο. Το πόσο θα πέσει, ένας θεός το ήξερε. Αλλά τουλάχιστον ξέρω ότι θα πέσει. Ξέρω ότι δεν θέλω να είμαι. Άρα τι πρέπει να κάνω όταν δεν θέλω να είμαι? Να σορτάρω επικίνδυνο. Ανά πάσα στιγμή κάνω ένα short squeeze και το πιάνω αδιάβαστο. Ανά πάσα στιγμή φοβάμαι και δεν ξέρω τι ακριβώς θα γίνει. Χρησιμοποιώ λοιπόν τα παράγωγα για να δείξω ότι έχω τη δύναμη να εκμεταλλευτώ τις πτώσεις χωρίς να χρειάζεται να προβλέπω. Αυτό λοιπόν, σήμερα το πρωί έκανα μια ανάλυση για το δολάριο, αν τη θέλετε τη συζητάμε κατηδίαν, έκανα για το ευρώ δολάριο και για το DXY, μαζί με κάποιες μετοχές. Πριν περάσω λοιπόν στις ερωτήσεις, να σας πω, εάν σας ενδιαφέρει βέβαια, πρώτα απ' όλα, ότι έχω κάνει μια λίστα για σας με τα προτινόμενα βιβλία, για αυτούς που θέλετε να πάτε παρακάτω, για αυτούς που σας αρέσει αυτό. Και φυσικά το ίντερνετ δεν είναι ένας τόπος για να ψάξετε τόσο πολύ. Τα προτινόμενα βιβλία, λοιπόν, είναι αυτά εδώ. Στα αγγλικά είναι περίπου 15 τίτλοι. Τα βιβλία τα πρώτα είναι για τα όψους, ξεκινάει από τα πιο εύκολα και βατά και πηγαίνει στα πιο περίεργα και πολύπλοκα. Φαντάζομαι περισσότεροι δεν χρειάζεται να φτάσετε τόσο κάτω. Παρ' όλα αυτά δεν σας γνωρίζω. Εάν μπορούμε να τα πούμε και προσωπικά, ευχαρίστως. Υπάρχουν και άλλα, υπάρχουν χιλιάδες. Από την εμπειρία μου όμως αυτά τα 23 χρόνια, γιατί είμαι και καθηγητής στο City College, στο Sheffield, το οποίο είναι στη Θεσσαλονίκη, είναι της Αγγλίας, ένα κολέγιο. Τα τελευταία 17 χρόνια λοιπόν διδάσκω το International Financial Management στα Options Risk και είναι βιβλία τα οποία παρουσιάζω και με τους μαθητές. Όταν λέω μαθητές, είναι άνθρωποι σαραντάριδες, είναι άνθρωποι του MBA. Έτσι. Δεν είναι μικροί. Και Additional Reading είναι αυτά τα τρία βιβλία, The Power of Habit, είναι του Charles Duhigg. Είναι ένας τύπος που έχει γράψει ένα βιβλίο που σας διδάσκει πώς να σπάσετε τις κακές συνήθειες, είτε πρόκειται για τσιγάρο, είτε πρόκειται για ποτό, είτε πρόκειται για πουλάτε νωρίς, αγοράζετε ακριβά και οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με το trading. Η συνήθεια που πρέπει να σπάσετε ακολουθεί μια λίστα, μια διαδρομή που πρέπει να αλλάξετε, εν πάση περιπτώσει, στο μυαλό σας. Είναι καλό γενικότερα, γι' αυτό σας το γράφω σαν additional reading. Ένας άνθρωπος για όλες τις αγορές είναι ο άνθρωπος που μαζί με τους υπολείπους Black & Scholes και ο Μάιρ, που κάναν την Black & Scholes φόρμουλα, κάνανε μαζί το 1973 αυτό το μοντέλο, το μαθηματικό που υπάρχει πίσω από τα παράγωγα. Και το Chimp Paradox, το οποίο είναι επίσης γνωστό, το οποίο σας λέει ουσιαστικά λιγάκι πώς δουλεύει το μυαλό και γιατί τα συναισθήματα σας καταβάλουν όταν έρχεται η ώρα να κάνετε trading. Σας είπα λοιπόν ότι το trading είναι και ένα ψυχολογικό παιχνίδι. Τα καλύτερα μυαλά πάνε εδώ και όχι στην άσα, γιατί εδώ ακριβώς είστε απέναντι από τον εαυτό σας. Έρχεται λοιπόν ο χιμπατζής που έχετε μέσα. Να μην πω σε όρους ψυχολογίας, αλλά να ξέρετε ότι οι περισσότεροι traders έχουν καταλήξει, κάνουν και διαλογισμό, κάνουν αυτούπνωση, κάνουν πολλά πράγματα. Γιατί καταλαβαίνουν εν τέλει ότι αν όλοι χρησιμοποιούν τα παράγωγα, αν όλοι χρησιμοποιούν τεχνική ανάλυση, αν εγώ βρω τη μέθοδο που με βολεύει, εν τέλει γιατί χάνω? Μα είσαι άνθρωπος. Είσαι άνθρωπος, το χρηματιστήριο είναι ένα συνονθήλευμα ανθρώπων, traders. Ο καθένας έχει τη διαφορετική άποψη. Πώς γίνεται λοιπόν να πας ενάντια στον εαυτό σου? Κάνεις λάθος, δεν μπορεί να σε τιμωρήσει ο εαυτός σου. Το μυαλό σου δεν μπορεί να σε τιμωρήσει. Είναι φτιαγμένο για να σε προστατεύει. Λέει το βιβλίο το τελευταίο, είναι ο χιμπατζής. Έχει γύρω-γύρω από το δέντρο τη φωλιά του. Δεν μπορεί να περάσεις. Έχετε κάτσει ποτέ με έναν άνθρωπο να συζητήσετε σε 5 εκατοστά απόσταση? Όχι, γιατί αισθάνεστε
απειλή στα 5 εκατοστά. Η συνομιλία μας γίνεται στο 1 μέτρο, έτσι δεν είναι? Αυτό είναι γιατί ο χιμπατζής μέσα σας λέει: εδώ έχω κίνδυνο. Και οι μετοχές όταν πέφτουν, σας λέει: εδώ έχω κίνδυνο. Αρχίζουν να ανεβαίνουν οι σειρμοί. Δεν ξέρω τι να κάνω. Μα ο μόνος τρόπος να τα αποφύγετε όλα αυτά είναι να έχετε τη μέθοδο, να ξέρετε τι κάνετε και να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε προϊόντα όπως τα παράγωγα για να μπορείτε να διαχειριστείτε αυτό και εν τέλει να το διασκεδάσετε. Θα σας το στείλω λοιπόν το email και αυτά που σας λέω τώρα θα βάλω ένα email να σας στείλω αυτό το PDF. Το άλλο πολύ όμορφο PDF κατά με είναι αυτό εδώ, το οποίο δείχνει τη θεματολογία του σεμιναρίου. Για αυτούς που θέλουν να το ψάξουν λίγο παραπάνω, προφανώς έχει ένα κόστος, το οποίο μπορούμε να το συζητήσουμε στο τέλος ή κατηδία. Αλλά είναι η θεματολογία του σεμιναρίου η οποία πιάνει από το 0 μέχρι το πιο ψηλό σημείο που μπορείτε μέχρι τώρα να και χρειάζεστε να κατανοήσετε για τα options, διότι πολύ απλά σας βάζει μέσα στην έννοια κομμάτι αυτών που σας έδειξα και πώς διαλέγουμε τις μετοχές και πώς βγαίνουν τα recommendation και πώς εν τέλει χρησιμοποιούμε τα παράγωγα για να παράξω εισόδημα. Αυτό το σεμινάριο κανονικά αν ήταν σε φυσική μορφή θα έπαιρνε περίπου 7 με 8 ώρες. Σε μορφή webinar παίρνει περίπου 10 ώρες γιατί είναι ένα σεμινάριο εξ αποστάσεως. Κουράζεστε μετά από 2 ώρες, άρα λοιπόν δεν μπορείς να πας παρακάτω. Άρα λοιπόν είναι ένα webinar το οποίο παίρνει τουλάχιστον 4-5 απογεύματα συνήθως και είναι ένα webinar το οποίο καλύπτει κατ' εμέ όλα αυτά που πρέπει να ξέρετε για τα παράγωγα και για τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τις αγορές, τη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου, πώς επιτυγχάνεται μια σωστή διασπορά, γιατί να μην αγοράζετε στην τύχη μετοχές και τι ακριβώς είναι αυτό που σας διαφοροποιεί στα κοινά λάθη που κάνετε σε σχέση με τους άλλους ανθρώπους. Και φυσικά το 90% του σεμιναρίου αφορά τα options, αφορά τις στρατηγικές και όλο αυτό το κομμάτι το οποίο περιβάλλει τον τρόπο της κατανόησης τους. Τέλος, να σας πω ότι υπάρχουν 2 πράγματα τα οποία και εγώ με τον καιρό που μου τα ζητούσαν οι άνθρωποι με τους οποίους συνεργάζομαι ως πελάτες εδώ, και ήταν χρήσιμο. Το ένα είναι, δεν έχει να κάνει με παράγωγα, είναι όμως ένα σύστημα αυτοματοποιημένο. Ξέρετε ότι εκδίδω το περιοδικό στην Ελλάδα, το εξέδιδα μέχρι το 2017. Στην Ισπανία έχουμε 24.000 πελάτες, αναγνώστες. Είναι το μεγαλύτερο περιοδικό στην Ισπανία και στην ισπανική γλώσσα για trading. Και συνεχίζουμε φυσικά, είμαστε στον 8ο χρόνο. Σε εκείνο το περιοδικό λοιπόν έχουμε συγκεντρώσει πολλές συνεντεύξεις οι οποίες μιλάνε για αυτά τα κομμάτια και μέσα από αυτές τις συνεντεύξεις λοιπόν οι άνθρωποι που συνεργάζομαι που κάνουν το ιταλικό περιοδικό έχουν μαζέψει προγραμματιστές, έναν άνθρωπο από το CNBC, τον Μπόμπι Ατσίνο, ο οποίος είναι μια προσωπικότητα στο χώρο μας, ο οποίος έχει κάνει ένα σύστημα πολύ απλό, βασίζεται στην τεχνική ανάλυση, στην θεμελιώδη και στο artificial intelligence, στην τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό λοιπόν το σύστημα βγάζει αυτοματοποιημένα συστήματα, σήματα για το FX. Άρα λοιπόν το FX, επειδή είναι ένα κομμάτι το οποίο αφορά μη uncorrelated, όπως λέμε, μη συσχετιζόμενη αγορά σε σχέση με τις υπόλοιπες, το αν ανέβει ο S&P είναι άσχετο για το αν θα πέσει το ευρώ-δολάριο ή αν θα κάνει το καναδικό κίνηση έναντι του νεοζηλανδέζικου Kiwi. Άρα λοιπόν, αντί να πάτε στο FX και να πείτε αγοράζω, πουλάω, προσπαθώ να κάνω το μάγκα σε εισαγωγικά, συγχωρέστε με για την έκφραση, και με 3 χιλιάρικα να τα κάνω 6 και να κοροϊδέψω τους υπόλοιπους 5-3 που είναι μέσα, σας βοηθάει αυτό μέσω μιας συνδρομής προφανώς να έχετε σήματα τα οποία σας λέει πού να μπεις, πού να βγεις, γιατί αγοράζω και πού θα αγοράσω. Αυτό το σύστημα έχει ένα 75% απόδοση τον χρόνο από τη μέρα που έγινε πριν από 3,5 χρόνια. Θα το βάλω σε ένα email να σας το στείλω και να το δείτε. Και τέλος, το κομμάτι που αφορά τα options, ακριβώς επειδή πολλοί μαθητές μου που ερχόντουσαν και κάναν το σεμινάριο σε μένα, ακόμα περισσότεροι πελάτες χωρίς να κάνουν το σεμινάριο είχαν εμπειρία με τα options, αλλά δεν καταφέρνανε να βγάλουν τις αποδόσεις που χρειαζόντουσαν, ερχόντουσαν και με ρωτούσανε. Έχω κάνει μια συνδρομητική υπηρεσία, η οποία ουσιαστικά θα σας κάνω forward και τις προηγούμενες εβδομάδες για να το δείτε πόσο αναλυτικό είναι. Σας λέει ποια θέση για τα options είναι συγκεκριμένα, για ποια μετοχή, γιατί διαλέγουμε αυτή τη μετοχή να κάνουμε το συγκεκριμένο και φυσικά λαμβάνετε και ένα email μια φορά τη εβδομάδα για να σας πει τώρα βγαίνω. Βγαίνω και εγώ μαζί σας. Δεν είναι ότι βγαίνω εγώ την Τετάρτη και σας το λέω την Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή λοιπόν υπάρχει ένα email που σας λέω η θέση που μπήκατε κερδίζει τόσο ή χάνει τόσο
και πρέπει να βγούμε για να πάρουμε τα κέρδη μας. Από το Μάρτιο που έχει ξεκινήσει αυτό είναι 100% κερδισμένο, μπορώ να σας το αποδείξω με στοιχεία. Είναι 100% κερδισμένο γιατί δεν ποντάρουμε στο πάνω ή στο κάτω, αλλά ως επιτοπλίστων έχουμε κάνει αυτές τις στρατηγικές που αφορούν τα bull put spreads. Αυτό λοιπόν το κομμάτι που αφορά το σεμινάριο για να μάθω τι είναι τα options και πώς αλλάζει η φιλοσοφία μου πηγαίνοντας παρακάτω, διαβάζοντας τα βιβλία, βοηθώντας και τον εαυτό μου. Και οι υπηρεσίες για αυτούς που θέλετε να τις δείτε, που αφορούν τη βοήθεια στις δύο μεγαλύτερες αγορές, η μία είναι το FX και η άλλη τα options, για το πώς τελικά μπορώ να το κάνω, είναι οι τρεις πυλώνες, σε πάση περιπτώσει, του offering που έχω σαν Γιάννης, μαζί με την ομάδα μου, αν θέλετε, κάποιοι άνθρωποι από πίσω. Άρα λοιπόν, θα τα βάλω σε ένα email και μπορείτε εσείς να κρίνετε εάν σας βοηθάνε ή όχι. Νομίζω ότι είμαστε κοντά στο δίωρο. Εάν θέλετε ερωτήσεις, στη διάθεσή σας, να κλείσω εδώ το sharing, μπορείτε να μου γράψετε στο chat ή μπορείτε να μιλήσετε εδώ πέρα ανοίγοντας το μικρόφωνο, να όσο χρόνο θέλετε, δεν ξέρω αν έχετε κάποια ερώτηση. Αν όχι, να ξέρετε, το σεμινάριο το έχω μαγνητοσκοπήσει, θα σας το στείλω αύριο, αφού το σουλουπώσω λιγάκι, κόβοντας το πρώτο χρόνο, και μετά μπορούμε να τα συζητήσουμε οτιδήποτε θέλετε και κατηδία. Περιμένω 2-3 λεπτά και αν έχετε κάποια ερώτηση και μετά θα κλείσουμε αυτό το session. Δεν ξέρω αν ήταν αρκετά τεχνικό, προσπάθησα να μην το κάνω, απλώς αν θέλετε. Όχι, ήταν... ευκαιρία σας να το δούμε λιγάκι μαζί. Ωραία. Φαίνεται ότι ή τα καταλάβατε όλα ή είστε πολύ ντροπαλοί για να ρωτήσετε κάτι. Θα σας αφήσω λοιπόν εδώ. Τα στοιχεία μου τα έχετε. Μπορώ να σας στείλω το τηλέφωνό μου. Μισό λεπτάκι λίγο. Έβλεπα publicly. Το τηλέφωνό μου λοιπόν είναι το 6932-315-450 και το email μου το info@icandargis.com. Νομίζω ότι το έστειλα privately μόνο στην φίλη μου τη Γεωργία, αλλά εν πάση περιπτώσει μπορείτε να δείτε και από την ιστοσελίδα μου, το icandargis.com, όλα τα στοιχεία της επικοινωνίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και καλό απόγευμα.